Καλησπέρα σας. Ουφ. Καλησπέρα παιδιά. Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου και με κάποιο τρόπο μαγικό αυτή η εκπομπή κατάφερε να βγει. Λοιπόν, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Πάθαμε μεγάλη ζημιά. Έχασα ένα μόντεμ πριν από λίγα λεπτά, το καημένο. Το κλαίμε τώρα. Το λιβανίζουμε. Έκανα ένα restart λίγο πριν την εκπομπή, ένα μισάωρο περίπου, όπως κάνω συνήθως για να ξεμπουκώσει το μοντεμάκι. Δεν ακούμε, λέει. Α, πλάκα καλά. Ρε ογκόλι, δεν κόψε το ρε φίλε. Έχω περάσει ένα 40 λεπτό. Ένα από τα χειρότερα 45 λεπτά που θυμάμαι το τελευταίο διάστημα. Τέλος πάντων, έκανα ένα restart στο modem πριν από λίγα λεπτά και. Μάλλον, συγγνώμη, λίγα λεπτά πριν την άρχιση της εκπομπής. Και όταν άνοιξε πάλι το modem, δεν ξανάνοιξε. Άναπαν φωτάκια, αλλά ούτε ίντερνετ έδινε και ούτε WiFi. Δηλαδή, τα έπαιξε. Κοίτα, για πλάκα τα λέω μακρένα, αλλά μήπως όντως το Xbox X σου έκαψε το modem. Όλα τα SD, τα πακέτα. Ναι, δεν αποκλείεται. Έλειωσε. Και τώρα είμαστε παιδιά, σας το λέω από τώρα, επειδή παιδεύτηκα πάρα πολύ και ήθελα να βγει αυτή η εκπομπή, σήμερα έβαλα ένα modem το οποίο είναι χαλασμένο, το παλιό από τον πάροχό μου, το οποίο είναι καμένο και αυτό. Τώρα πώς δουλεύει και βγαίνουμε. Τέλος πάντων, μπορεί ανά πάσα στιγμή να παραδώσει πνεύμα και αυτό. Εντάξει. Ξέρεις Γιώργο, είναι σαν το ποδοσφαιριστή που τον βάζει 38 χρονών αλλαγή ο κόουτς τελευταία παράσταση. Του φράει με κεφαλιά. Ναι. Και κάνει την ανατροπή, έτσι. Γερόλη. The last stand και έτσι, ναι. The last stand. Τέλος πάντων, ας κάνουμε τώρα καμιά ωρίτσα εκπομπή, μια μισή όσο βγει, εντάξει, και αύριο πρωί πάω για αγορά καινούργιο μόντεμ. Το θέμα είναι ότι ακόμα, παρόλο που είναι το καφάο έτοιμο, παρόλο που έχουν περάσει τα καλώδια, όπως έλεγε και ο Αθηνόδωρος Προύσαλης στην καταπληκτική ταινία, σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια. Έτσι, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Το είχε και χτες αυτό κιόλας. VDSL ακόμα τίποτα. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ρίχνουν λεφτά για να μας διαφημίζουν ότι έχουν δίκτυο Fiber, αλλά Fiber δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε VDSL. Και ο ΟΤΕ και η WIND μας λένε ότι βάζουν Fiber. Γιάννη, εσύ που ασχολείσαι πολύ. Αυτό λέγαμε με τον προμαλυτέλ πριν στο chat, ότι μέσα σε ένα βράδυ, γιατί μου λέει εμείς έχουμε VDSL και τα λοιπά, και του λέω σε παρακαλώ, εγώ έχω Fiber, και του λέω ο λογαριασμός μου έτσι λέει. Κατάλαβες, ναι. Γιατί μέσα σε ένα βράδυ, ναι, τα τμήματα marketing αποφάσισαν ότι τα VDSL πλέον είναι fiber. Ναι, γιατί ναι, και ναι. Καλά, ναι, γιατί και καλά πάει η οπτική, όχι καλά, πάει η οπτική ένα μέχρι την καμπίνα. Αλλά fiber στο εξωτερικό και παγκοσμίως θεωρείται όταν πάει μέχρι την πόρτα ή έστω μέχρι το κατανεμητή της πολυκατοικίας ή της μονοκατοικίας του τελικού χρήστη, έτσι, όχι σε ένα κομμάτι του δικτύου. Τέλος πάντων, λοιπόν, τραγωδία. Το θέμα είναι αυτό που λες και εσύ όμως. Δηλαδή, είχα διαβάσει πρόσφατα μια συνέντευξη ενός. Τώρα δεν θυμάμαι, για να μην πω και λάθος, από ποια εταιρεία ήταν. Μια από τις τρεις που τέλος πάντων έχουν αναλάβει. Έτσι, είναι η Cosmote, η Wind και η Vodafone. Η Fortnite είναι εκτός συναγωνισμού στο κομμάτι του VDSL προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί αντιμετωπίζει κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Είχε πει ότι τα λεφτά που ρίχνουν στη διαφήμιση, αν μειωνόταν στο 50%, έτσι δεν λέω να εξαφανιστούν από το χάρτη, να μην έχουν ούτε ένα λεπτό προβολή διαφήμιση κτλ. Έστω το 50% του budget, άμα ρίχναν σε υποδομές, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είμαστε τώρα. Είναι τραγικά τα πράγματα, πραγματικά. Και μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, έτσι, δεν μιλάμε για. Ναι. Για ψίχουλα, ναι. Ο Γκόλθος λέει με την Τελεστέτ κοιμόμασταν με την πόρτα ξεκλείδωτη. Και την Πάναφων. Τι ατακάρα. Τι ατακάρα είναι αυτή, ρε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, παιδιά. Μέσα στον πανικό μου, έλεγα στα παιδιά προηγουμένως εδώ, άμα δείτε το δωματιάκι μου τώρα που βγάζουμε τις εκπομπές πώς είναι, με κούτες ανοιγμένες, καλώδια πεταμένα κτλ, τροφοδοτικά, γιατί αφού συνειδητοποίησα και αποδέχτηκα το θάνατο του καλού του μόντεμ, προσπάθησα να βρω το άλλο, το οποίο ήταν κάπου θαμμένο. Τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμός.
Ξέχασα λοιπόν να πω ότι ακούτε. Καλά, τη βάζω εγώ τη φωτογραφία. Ναι. Δείτε στο chat, κάτι τέτοιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή για να βγει αυτή η εκπομπή. Θεάμω το κέρατο της γίδας. Γεια στη Τσέλης, Νικόλας Μαρκόγλου και Νίκος Πλωμαριτέλης. Έτσι είναι στα μικρόφωνα σήμερα. Ο Σάββας έχει μια υποχρέωση, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας δυστυχώς. Το μπλε κόψε, λέει ο άλλος. Το μπλε κόψε, λέει. Λοιπόν, έτσι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα σχεδόν προσπάθησα να κάνω προηγουμένως. Τέλος πάντων, αφού βγαίνει τώρα αυτή η εκπομπή. Το κέρατο της γίδας, ναι, της γίδας. Είναι συγκεκριμένο ούτε το κέρατο της γίδας. Ναι, ακούστηκε λίγο περίεργο. Δεν το ξάκουσα. Το τράγιο λέμε, ρε. Ναι, αυτό, ναι. Και αυτό, και αυτό. Το τράγιο. Ναι. Το τράγιο είναι πιο... Είναι, πιο μπρουτάλ. Είναι, ρε παιδί μου, ναι, είναι πιο μπρουτάλ, ναι, ναι. Τώρα πήγα να πω κάτι άλλο. Ήθελα να σας το πω αυτό off-air, αλλά αφού εντάξει... Είναι λίγο άσχετο με τη συζήτηση. Απλά το θυμήθηκα τώρα που λέγαμε για τον τράγο, ότι ξέρεις, οι τράγοι είναι και πρικισμένοι και όλα και τα λοιπά. Μου ήρθε. Είναι εντελώς άσχετο, μην φρικάρετε αυτό που σας πω. Μου ήρθε ένα mail πριν από κάνα 2 ώρες, όταν είχα ακόμα μόντεμ, έτσι. Λοιπόν, το οποίο. Αφού το άνοιξα, είδα ότι είναι για ένα παιχνίδι. Είναι κωδικός για ένα παιχνίδι Steam. Άσχετο βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Απλά με το που το βλέπω, το είναι από Κορεάτη ήρθε. Από ένα στούντιο από Κορεάτες. Και το όνομά του ήταν Hung Lee. Hung Lee. Το όνομα του το αποστόλου. Αλλά το Hung Lee στα αγγλικά, ξέρετε πώς γράφεται έτσι. H-U-N-G. Hung δηλαδή. Και με το βλέπω λέω, όχ, μας πήραν χαμπάρι μεγάλε. Μία καλύφα λέει ο άλλος εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Ναι. Μας ήρθε mail hang. το πρικισμένο το αγόρι ήρθε, μάλλον ψάχνει δουλειά. Είδε καλύφας εκεί στο mail, σου λέει, ναι, κάτι γίνεται. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι εκπομπή θα βγάλουμε σήμερα, πώς θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Μακρινή ξαδέλφη είναι, Jason Denton, ναι, είναι μακρινή ξαδέλφη. Ναι, η Δεσποινίδα, ναι. Μιλάμε ότι το επώνυμο σου, ρε Γιώργο, ο κάθε φορά που το ακούω σκέφτομαι 3-4 λογοπαίχνια διαφορετικά. Δεν μπορώ. Είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος. Συντυχία όμως. Καλύφη στη θέση του Καλύφα. Ναι. Πέρα από αυτό το κλασικό και το καλύτερο από όλα. Μπουρζ Καλύφα, μια Καλύφα. Καλύφας. Καλύφας. Έχει δηλαδή. Με πήξε, ρε. Μπορείς να κάνεις διάφορα. Ο Ακιχίρο Χίνο λέει, ο Χιλμάστερ τι κάνει αυτόν τον καιρό. Δουλεύει στο Νίνο Κουνιδίου, Χιλμάστερ, από όσο ξέρω. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο δεν έχω υπόψη μου. Τι ήταν εκείνο με τον Ακιχίρο Χίνο, ρεσί, μετά την τέτοια, μετά την E3. Ναι. Όλο το βράδυ γελούσα μετά. Ναι, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ εγώ, να το πω αλλιώς, δεν γίνεται. Νάτος και ο Θανούλης. Λοιπόν, και καλησπέρα βέβαια στα παιδιά που είναι στο chat τα φιλαράκια. Κώστα Αμίγκα, κατάλαβες τι εννοούσα προηγουμένως με αυτό που έγραψα, που συζητούνταν στο chat. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε αυτά. Έτσι, γιατί μπορεί να γίνουν παρεξηγήσεις, να θεωρηθεί ότι υποκινούμε πράγματα. Θέλει προσοχή με αυτά τα θέματα, μεγάλη προσοχή. Έτσι, και εμείς ξέρετε ότι θέλουμε να κρατάμε τις αποστάσεις μας από τέτοιες συζητησούλες άσχημες. Λοιπόν, έχω δικά μου λεφτά, έχω πολλά λεφτά. Καλά, δικά μου λεφτά έχω, εντάξει. Έχω πολλά λεφτά, λέει, και δικό του πανεπιστήμιο. Υπάρχει πανεπιστήμιο. Ναι ρε παπ, ναι. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι, δεν λέω για εσάς ρε παιδιά τι γράφετε στο chat, λέω για το πώς μπορεί να... Είναι εύκολα παρεξηγήσιμα. Ναι, μπορεί να εκλειφθεί από τρίτους με πολύ παράξενο τρόπο. Την τοξικότητα την ξέρετε ρε παιδιά που επικρατεί εκεί έξω, προς Θεού τώρα. Ξέρετε. Λοιπόν, αγόρια, τι έχουμε να πούμε σήμερα? Τι έχουμε να πούμε, καταρχάς εγώ δεν μπορώ να κάτσω από το ξύλο, να κάτσω στην καρέκλα από το ξύλο που τρώω από τον ιό, άμα θέλετε. Ποιο ιό? Το παιχνίδι. Νιό. Νιό. Μα, έφαγε πιο λιό, λέω κρύωσε αυτός. Και δεν μπορεί να κάτω. Λέω κρύωσε τώρα, τι ιός είναι αυτός που σε πειράζει? Εμοροίδες ο ιός δημιουργεί, τι γίνεται? Και να μην είχα κάποιο που τη σκαλίζει εκεί πέρα, δεν είναι θέμα. Φρίκαρα, λέω, τι λέει τώρα. Για πες. Εντάξει, είμαι πολύ αρχή ακόμα στην πρώτη πίστα. Χάνω διαρκώς.
τι βαθύ σύστημα μάχης είναι αυτό, τι πράγμα είναι αυτό, τι εδώ εσείς. Ναι. Τι επιλογές σου ανοίγεται κάθε φορά που βρίσκεις έναν αντίπαλο, από να αλλάξεις όπλα, να αλλάξεις στάνσεις, να χρησιμοποιήσεις το τερατάκι σου που όταν φορτίζει, τον θεό σου, συγγνώμη. Πιστεύω ότι θα βυθιστώ μέσα στο παιχνίδι. Τα διάβαζα φυσικά, σας πίστευα αυτά που λέγατε, αλλά άμα δεν πιάσει τα χέρια σου να καταλάβεις πόσο οργανική είναι η μάχη και πόσο responsive και πόσο βγαίνει πάνω στην κίνηση του, αυτό που πατάς το κάνει ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν μπορείς, πώς το λένε, δεν είσαι σίγουρος ότι είναι πάντα τόσο αληθινό, αλλά είναι τόσο αληθινό και ακόμα καλύτερο από αυτά που λέγατε. Αλλά πιστεύω ότι θα βλαστημίσω ρε παιδί μου. Θα κατεβάσω μαύρα Ευαγγέλια. Θυμάσαι που γέλαγες και αλλά με... είναι αυτό το παιχνίδι, ναι, που σε κρατάει. Σε πεισμώνει βασικά. Ναι, σε πεισμώνει. Το θες να το παρατήσεις από τη τσατήλα. Κάτι το οποίο δεν πετύχαινε ακριβώς το The Surge, για παράδειγμα, έτσι. Τις, από αυτούς που είχαν βγάλει το... Τα ξέχασα όλα. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Τους... πώς την λένε, μωρέ. Fallen... πώς το λέγανε το άλλο παιχνίδι. Να πάρει. Lords of the Fallen. Lords of the Fallen. Mm-hmm. Μπράβο, God. Και εσύ, Γιάννη. Ναι, που εκείνο το πήγαινε ένα βήμα παραπέρα σε φάση που ήθελες να πετάξεις το χειριστήριο, ας πούμε. Εκείνοι δεν το πετυχαίναν. Δεν την πετυχαίναν καλά αυτή την ισορροπία. Το Neo σου βγάζει αυτό άλλη μία, γιατί το έχω, γιατί μπορώ, γιατί... Θα δοκιμάσω μία άλλη μέθοδο, ένα άλλο όπλο, κάπως θα βγει. Αυτό. Και έχει πάρα πολλά bosses, έχει φοβερή ποικιλία σε επίπεδα. Είναι και αυτό το διαφορετικό από τα Dark Souls που έχει και αυτό τη χάρη του, που είναι διακριτά τα επίπεδα, έτσι. Που έχει το χάρτη και διαλέγει το κάθε ένα. Δες κάτι, αυτή η ερώτηση που κάνει ο Hillmaster. Hillmaster είναι παγίδα αυτή η ερώτηση. Διότι στο Dark Souls, μην ξεχνάς ότι αν τα έχει παίξει, που νομίζω ότι τα έχει παίξει, έχει παίξει τρία. Όταν πρώτο έπιασε στα χέρια στο Dark Souls. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρίσκεις το πιο δύσκολο παιχνίδι όλων των εποχών. Ένα από τα πιο δύσκολα τρεφάμε. Υπήρχε υπερβολικό. Και το Demon που ήταν... Εντάξει, και το Demon. Δεν το έχω πει εγώ, αλλά εγώ την πρώτη φορά επαφή μου με τη σειρά ήταν με τον Dark Souls. Επειδή είναι... τώρα πλέον έχεις μάθει τα τερτύπια του παιχνιδιού, ξέρεις κάνα με το που πιάνεις το χειριστήριο, ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι αυτό το σοκ και δέος που παθαίνεις την πρώτη φορά. Το Neo βέβαια είναι πιο προσβάσιμο από άποψη. Δηλαδή, ακριβώς επειδή η κίνησή του είναι πιο ομαλή. Πιο ρευστή, ναι. Πιο ρευστή, είναι πιο ρευστή. Το Neo. Ναι. Είναι πιο απότομη, ακόμα πιο responsive, είναι εντάξει. Καταλαβαίνω πώς το λες. Απλά επειδή έχει μεγαλύτερη ποικιλία σε διαφορετικά όπλα, σε διαφορετικούς συνδυασμούς και κόμπο κτλ. Εγώ νιώθω μεγαλύτερη δυσκολία τώρα να το ξαναπιάσω με τα expansion σε σχέση με το Dark Souls, που θέλω και εκεί να το ξαναπιάσω για τα expansion, καταλαβαίνεις. Ναι, νιώθω ότι θα πρέπει να... η μνήμη έχει σκουριάσει εντελώς και θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ξαναπιάσω τον Neo σε δύσκολα επίπεδα, αν θέλω να πάω κατευθείαν στο DLC και όχι να το ξαναρχίσω από την αρχή, σε σχέση με τον Dark Souls, που νομίζω πιο γρήγορα. Βέβαια εκεί και τρία παιχνίδια είχα παίξει Dark Souls, οπότε ναι. Παίζει και αυτό στη... Αλλά και σκέψου λίγο τον εαυτό σου, είχες παίξει τον Demon Soul, Νικόλα. Το είχα παίξει, ήταν η πρώτη επαφή με τέτοια παιχνίδια, είχε πάει πολύ άσχημα. Είχε πάει πολύ άσχημα. Γιατί είχαμε ξεσυνηθίσει εκείνο το σημείο, έτσι, από τέτοιες δυσκολίες. Αλλά ναι, οπότε, Hillmaster, δεν μπορώ να μπουν ακριβώς σε μια ζυγαριά ποιο είναι πιο δύσκολο. Και διαφέρουν και αρκετά, ενώ έχουν κοινά στοιχεία τα παιχνίδια, έτσι από το λίγο που έχω παίξει, κάνα τετράωρο έχω παίξει, νιό, πεντάωρο, όχι παραπάνω. Έχουν κοινά στοιχεία, αλλά δεν είναι κλόνος επουδενή έτσι του Dark Souls. Αυτό με τις ψυχές έχει δανειστεί. Ας πούμε ότι πεθαίνεις και χάνεις το experience σου, ότι βγαίνουν οι εχθροί κάνουν respawn, αλλά η μάχη δεν έχει καμία σχέση μεταξύ τα δύο παιχνίδια. Παρότι είναι και τα δύο action, third action RPG, third person action RPG, δεν έχει σχέση με μάχη. Καμία η αίσθηση που δίνουν. Τώρα πώς μπορείς να το περιγράψεις ακριβώς. Να, λίγο, τα είπαμε λίγο πιο πριν, αλλά. Έχει εντελώς τη δική του ταυτότητα πλέον το Neo. Είναι σαν να συγκρίνεις πλέον, ας πούμε, δύο FPS, ας πούμε, τι να σου πω τώρα. Ένα Half-Life με το Bioshock και να λες ότι το Bioshock είναι παρόμοιο με το Half-Life επειδή είναι FPS. Πάει, αν καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είναι σε φάση κλόνου καθαρής εντελώς που ακολουθεί πιστά την άλλη συνταγή, όπως ήταν, ας πούμε, στο Lords of the Fallen, που ήταν εντελώς παρόμοιο πράγμα. Το Neo έχει τη δική του ταυτότητα. Έχει το δικό του σύστημα μάχης, έχει το δικό του ύφος γενικά στα επίπεδα. Πολύ πιο περίπλοκο leveling up, παρότι και το Dark Souls δεν είναι και το πιο απλό leveling up, αλλά είναι σχετικά, το καταλαβαίνεις πώς πάει.
στο Νίο, εγώ νιώθω χαμένος, έτσι. Είναι πιο βαθύ, πιο βαθύ, ναι. Πολύ πιο βαθύ, ναι. Και έχει και crafting, νομίζω, πιο μετά, παιδιά. Κάτι έχει, κάτι τέτοιο διάβασα. Αυτό που λέω πέρυσι εδώ για τις πωλήσεις, έχετε παρακολουθήσει καθόλου? Νίκο, εσύ έχεις δει καθόλου τι γίνεται, σωστή? Όχι, δεν είδα καθόλου. Θα το ψάξουμε, ρε, πέρι, να δούμε. Πρόσφατα βγήκε κιόλας όμως. Αλλά εντάξει, βγαίναν τώρα πάλι και γκρινιάζαν, δεν παίζει καλά στο PC μου και το ένα και το άλλο. Εντάξει, εγώ δεν είδα κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, το τι κάνει στο PC του καθενός δεν ξέρουμε. Αλλά ψηλώ πάλι υπερβολές. Και θα χάνει και κανένα frame ή οτιδήποτε, θα φαίνεται τόσο ωραίο όσο νόμιζαν. Συνήθως αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί εντάξει, τα γραφικά του Νιό δεν είναι κάτι σπουδαίο, θα μπορούσε να είναι και πενταετία που λέω λόγος, έτσι δεν είναι, μην πω και παραπάνω. Ναι, γκρινιάζει γενικά ο κόσμος για πράγματα τα οποία έπρεπε να μην γκρινιάζει. Και να χαιρόμαστε που πλέον τέτοια παιχνίδια περνάνε έστω και ένα χρόνο μετά στο PC. Ούτε κανένα, είναι μερικούς μήνες, έτσι, ναι, το Φεβρουάριο νομίζω θα κλείσει. Ωραία, κάνει υπομονή ένα μήνα μέχρι να βγουν τα διορθωτικά, πάτσε και παίξω, μην το παίξει πρώτη μέρα, δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία σε αυτό. Επίσης δεν ξέρουμε τι διάολος κάνει με το PC σου, εσύ και πόσο, σε τι κατάσταση στο PC σου και δεν παίζει σωστά. Αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι και αυτό, έτσι. Καλά, Νίκο, γενικά ο κόσμος του PC είναι έτσι απίθανος. Ναι. Δηλαδή σου λέει άλλος, έχω μια mid-range κάρτα γραφικών και βγάζω στο τάδε παιχνίδι 100 frames και να έχεις εσύ την ultra high-end και να παλεύεις στα 60, ας πούμε, και να λες... Πώς έγινε αυτό. Πώς γίνανε αυτά. Αλλά ναι, περιμένεις λίγο. Βγάζουν συνήθως πατσάκια. Τα φροντίζουν τα παιχνίδια. Τα αφήνουν έτσι. Περίμενε κάνα μήνα ακόμα, 15 μέρες και παίξτε το για όλα. Δεν το λες πάντως άσχημο πόρτ, γιατί από κονσολάδικα πόρτ έχουμε δει πολύ άσχημα στο PC. Α, εντάξει, ναι, οκ. Ναι, ναι. Αλλά μυρίζει κονσόλα τα παιχνίδια. Τα μενού, πώς λένε, τα κονσολάτα τα παιχνίδια. Σου αφήνουν μια πολύ περίεργη αίσθηση στο PC όταν είναι συνηθίσει από το PC, escape, shortcuts και τέτοια κλπ. Κατάλαβες. Είναι εκείνο που πρέπει με τα μενού να κουνείς με τα βελάκια, να προχωρήσεις, είναι λίγο... τα βελάκια. τα βελάκια, ναι, για όλα. 10 κλικ για να φτάσω εκεί πέρα που θέλω. Τι είναι αυτά τώρα. αλλά ναι. Μόνο το αυτό. Το χειρότερο port, έτσι που τώρα μια που λέμε για κονσολάδικα port που... Λες, εντάξει, οι άνθρωποι κάνανε ένα copy-paste, ας πούμε, και δεν άλλαξαν ούτε τα βασικά. Νομίζω ήταν το Metal Gear, το Solid 2, το οποίο στην αρχή δεν είχε ούτε exit του Windows. δεν μπορούσε. Ναι, έκλεινε το παιχνίδι με Alt F4. Και νομίζω αργότερα το πρόσθεσαν αυτό με κάποιο update. Με DLC. Ναι. Δώστε τώρα 2 ευρώ και θα έχετε τη δυνατότητα να κλείνετε το παιχνίδι από τα options. Έτσι. Δεν είχε exit, έτσι. Ωραίο πράγμα αυτό. Alt F4 έκανες, τι έκανες? Ναι, δεν έκλεινε αλλιώς. Πολύ καλό. Ή πατούσες το κουμπί το Windows και το έκλεινες από... Γρίφος, ήταν γρίφος. Puzzle. Σου λέει εδώ, άμα δεν το τερματίσεις δεν έχει. Λοιπόν, τώρα επειδή... Ξεχάστηκα εγώ στην αρχή με όλο αυτό που έγινε και είδα τον Γιάννη που το γράφει και το θυμήθηκα. Το είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, μην το καθυστερήσουμε άλλο. Έχω 2 κωδικούς να δώσουμε δωράκι σήμερα. Τον ένα τον δίνω εγώ, τον άλλον ο Γιάννης, ο Βιντίνου, ο συντάκτης των νέων μας, που έδωσε, μας δίνει έναν κωδικό Steam για το Alan Wake. Και εγώ έχω έναν κωδικό για, πώς το λένε, Game Pass για το Xbox One για ένα μήνα. Κάντε ένα σχολιάκι στην είδηση του webcast όσοι ενδιαφέρεστε. Έτσι, είναι ένας κωδικός Alan Wake που δίνει ο Γιάννης PC, Steam. Ένας κωδικός Alan Wake PC και ένας κωδικός Game Pass. Βέβαια το Game Pass τώρα το έχουν πιο Alan Wake το πρώτο. Ένα Alan Wake είναι. Εκτός αν εννοείς το American Nightmare. Ναι, όχι, και το πρώτο είναι. Το πρώτο είναι. Το Game Pass έλεγα ότι το έχουν προσφορά. Νομίζω όμως είναι ότι είναι και το Nightmare μέσα σε αυτό. Άμα είναι το πακέτο από το Quantum Break ο κωδικός, αν δεν κάνω τραγικά λάθος, πρέπει να είναι και τα δύο μαζί. Δεν ξέρω. Έτσι μου έγραψε ο Γιάννης Μιχάλη. Ότι είναι είναι για Xbox ή για Steam είναι. Steam μου είπε ότι είναι. Α, Steam. Ίσως είναι, ναι, είναι άλλο. Εγώ ξέρω ποιο λόγο. Δεν υπάρχει άλλον Wake στο Steam, λέει ο Μιχάλης. Υπάρχει Δεν ξέρω. Εγώ τον κωδικό τον έχω εδώ, παιδιά. Όποιος ενδιαφέρεται, κάνει σχόλιο. Θα κάνουμε μια κληροσούλα εκεί λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Και είναι αυτοί οι δύο κωδικοί σήμερα. Έτσι. Ένας κωδικός Game Pass ενός μήνα και ένας κωδικός Alan Wake για PC.
Το Base Alan Wake δεν μπορείς να το πάρεις πλέον από το Steam. Να το αγοράσεις, άμα έχεις κωδικό όμως να το κάνεις Redeem. Νομίζω έχει ρε παιδιά, τώρα το βλέπω. Όχι, όχι, όχι μόνο, μόνο το, τα DLC μπορείς να κατεβάσεις. Πώς γίνεται αυτό. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχα πάρει και από το Steam. Υπήρχε. Ναι, πρέπει να το κατεβάσαν. Πρέπει να το κατεβάσαν. Και ο κωδικός που έχω τώρα εγώ από τον Γιάννη, πώς, μήπως λειτουργεί, αν τον έχεις τον κωδικό ήδη ισχύει, αν τον κάνεις redeem και απλά δεν είναι στη βιτρίνα, είναι λίγο, είναι λίγο περίεργο αυτό τώρα. Ξέρεις τι, να μην δώσουμε κωδικό που δεν παίζει, γι' αυτό κερδίσει κανένα παιδί. Δεν πειράζει, το αναφέρουμε εδώ πέρα. Ο Κωστής 12 λέει, ναι. Να βλέπεις αυτό λέει ο Κωστής τώρα που είπα μόλις. Ναι. Redeem μπορεί να γίνει, λέει ο κωδικός κατεβαίνει. Α, ωραία, το γράφει και ο Ηλίας. Ωραία. Ωραία. Ναι, γιατί και στη σελίδα του Steam λέει ότι δεν μπορεί να αγοραστεί πλέον. Δεν αναφέρει. Ναι, ωραία, ναι. Οπότε παίζει, παίζει μια χαρά. Ναι, γιατί ναι. Άμα το έχεις αγοράσει το 2012 και δεν το παίξεις ποτέ. Αλλά και πέρα θα γίνει ένα gift, ας πούμε, αν έστειλε κι άλλο δεν το χρησιμοποιήσει, τι θα το χάνει το παιχνίδι. Ωραία, ωραία. Ναι, δεν νομίζω να μην. Ωραία, παιδιά, λοιπόν, αυτοί οι δύο κωδικοί σήμερα. Ένας κωδικός Game Pass για ένα μήνα, Xbox One, και ένας κωδικός Alan Wake PC. Και έχουμε αύριο, θα ανέβει ένα πολύ special άρθρο που ανεβάζουμε κάθε χρόνο. Θα δείτε τι είναι, αύριο μεσημεράκι μάλλον, που θα συνοδευτεί από ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Θα τα δείτε αύριο, αν είστε σε ετοιμότητα και θα κολομετράει και το. Τέλος πάντων, εντάξει, θα είναι ωραίος διαγωνισμός. Θα είναι ωραίος. Δεν ξέρουμε τι είναι, εντάξει, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Ξέρεις μωρέ, εντάξει. Έλα, έδωσε η Χίνα, εντάξει. Ναι. Κάθε χρόνο. Λοιπόν. Ο Σάββας Ντάρθ σήμερα έχει δουλειά, δεν μπορεί να έρθει. Γιατί δηλώνεις παρέτηση, ρε Αγγέλε, ένα μήνα. Και γιατί μου το λες live. Και πώς πρέπει να αντιδράσεις. Ναι, πώς να αντιδράσω ακριβώς, να αγχωθώ, τι θα κάνω. Το σχόλιο στην είδηση. Ναι, γράψε ρε, ακόλουθε ένα. Α, για να πάρεις μέρος και εσύ για τον αυριανό. Στο διαγωνισμό. Ω, εντάξει, ρε, δεν είναι κάτι που δεν έχεις, Αγγέλε, δεν είναι κάτι που δεν έχεις. Οπότε μην ανησυχείς. Λοιπόν, από παιχνίδια, παιδιά, τι άλλο παίξα αυτές τις μέρες εκτός από τον ιό της γρήπης που έπαιξε ο Νίκος. Και το Hand of Fate έπαιξα εγώ το 2 που δεν το δώσατε σημασία στο review του Νικόλα και. Και το συζητούσαμε πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε γνωρίζετε τι είναι Hand of Fate. Θυμάστε το review, διαβάσατε. Εγώ διάβασα το. Διάβασε κανείς. Θα βάλετε διαγώνισμα. Βγάλετε μια κόλλα χαρτί, έχουμε εξετάσεις. Πρόχειρο, πρόχειρο. Πολύ ωραίο. Δεν το έχω δει. Μίξη card game με μάχη τρίτου προσώπου, όπου ό,τι σου πέφτει στα χαρτιά επηρεάζει τη μάχη σου. Βέβαια η μάχη είναι μια υπεραπλουστευμένη Batman-like. Και είναι το μεγάλο του αγκάθι. Αυτό. Αλλά πρωτότυπο, πρωτότυπη συλληψία για παιχνίδι. Παίζει μόνο τα ακόμα. Βελτιωμένο σε όλα. Εμένα αυτό μου άρεσε. Σε σχέση με το πρώτο, ενώ κρατήσαν την ίδια λογική, το βελτιώσανε σε όλα. Βάλαν και κουμπάνους, βάλαν και έξτρα κάρτες και δόση και πόνο και αυτά είναι. Έτσι. Ναι, όχι σίγουρα. Βελτιωμένο πολύ. Απλά το πρώτο ήταν σε πολύ πειραματικό στάδιο, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, που το έπαιξα και πρόσφατα πριν παίξω το review, για να το θυμηθώ. Ήταν το πολύ πρώιμο βήμα της ιδέας, έτσι. Και το παράδειγμα, σύστημα. Αυτό, άμα αποκτήσει και μια μάχη η οποία θα είναι με πολλού και δεκτή, αυτό είναι. Ναι. Μπορεί να φτάσει, δηλαδή είναι ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ παιχνιδιού. Ναι, άμα φτιάξουν την μάχη για να έχει όντως αντίκτυπο πραγματικό, ουσιαστικό, τη διαφορετική εξοπλισμή και έχει κάποιο βάθος έτσι στους διαφορετικούς εχθρούς που συναντάς, έχει πολλές δυνατότητες για να δώσει κάτι ξεχωριστό. Γιατί το κομμάτι με τις κάρτες το έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Έτσι. Πολύ καλό είναι το κομμάτι. Δεν ξέρω πώς το προχώρησε, αλλά έχει διαφορετικά quest που κάθε ένα βάζει δικό του gimmick μέσα. Που το έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε σενάριο που έχει αλλάζει ουσιαστικά με δικές του ειδικές κάρτες που να δίνει την ξεχωριστή ιστορία. Ναι, και τα κομπάνες που βάλανε μέσα. Και τις κομπάνες που έχουν τις δικές του ιστορίες και έχουν διαφορετική αλληλεπίδραση με στα διάφορα quest που θα μπει. Και λίγο γράψιμο θέλουν καλύτερο. Τα κειμενάκια του δεν ήταν πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό όταν θέλουν να εξιστορήσουν την ιστορία. Ναι. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαία τα κείμενά τους. Δηλαδή μπορεί και εκεί πέρα να δώσουν λίγο βάρος παραπάνω.
Αλλά ναι, όχι. Ναι, Κώστα Φίλ για το Hand of Fate 2. Εγώ, παιδιά, παίζω... Όχι παίζω, έπαιξα, τελείωσα. Το Doom VFR, το περίμενα πώς και πώς αυτό. Θυμάστε που το συζητούσαμε... Δύο εκπομπές πίσω ήταν που έλεγα πώς ακριβώς θα μπορεί να δουλέψει ένα τόσο γρήγορο παιχνίδι. Που λέγαμε για το Skyrim. Για το Skyrim. Ναι. Έπαιξα το Σαββατοκύριακο, το τελείωσα κιόλας. Και τώρα, να πω την αλήθεια, ψιλοαπογοητεύτηκα από, το, από αυτό που είδα. Και θα σας πω γιατί. Αυτό σε αντίθεση με το Skyrim για το VR δεν είναι το Doom σε VR. Έτσι, δηλαδή δεν είναι το ίδιο παιχνίδι, το Doom που είχε κυκλοφορήσει πριν από πόσο, ξέρω εγώ, 1,5 χρόνο ήταν, που το είχαμε, που είχε πρωτοέρθει. Ναι, το 16. Ναι. Το Skyrim VR είναι το Skyrim, όλο το Skyrim, συν όλα τα DLC του Skyrim. Όπα, τι έγινε? Αυτό ήταν το ηλεκτρονικό μου τσιγάρο. Α, εντάξει. Κρυσταλλιάρα ακούστηκε. Έσπαζε και το φρανίο. Τι άλλο λέει VR fanboy, με κοροϊδεύεται εσύ τέντον. Αφού ξέρεις ότι μου αρέσει το VR, το έχω πει πολλές φορές. Τέλος πάντων, το Skyrim λοιπόν στο VR, όπως είχαμε πει, είναι όλο το Skyrim συν όλα τα DLC. Μια παιχνιδάρα, ξέρω εγώ, που μπορεί να κρατήσει 100 ώρες. Πόσο είναι το Skyrim, πόσο μπορεί να πάει? Όσο θες. Όσο θες. Ναι, όσο θες. Λοιπόν, εδώ τώρα, τι κάνανε, φτιάξανε ένα καινούριο Doom, έτσι, με τη μηχανή του Doom, το οποίο υποτίθεται ότι τρέχει σχεδόν παράλληλα ή λίγες ώρες πριν από τα γεγονότα του Doom 2016. Το καλό είναι στην όλη υπόθεση ότι χρησιμοποιούν την ίδια μηχανή, το παιχνίδι τρέχει νερό στο VR, έχουν φοβερά γραφικά, πρέπει να έχουν φτιάξει, νομίζω, αυτή τη στιγμή τα καλύτερα γραφικά που έχω δει σε τέτοιου είδους παιχνίδι στο VR είναι στο Doom. Μαζί με το... Ναι, μαζί με το Farpoint. Ναι, μαζί με... είναι... Επειδή έχω φορέσει HTC και έχω φορέσει και Oculus και έχω δει πόσο πιο ψηλά μπορεί να πάνε τα PC VR headsets από το PSVR, PS4 δηλαδή, τα επίπεδα που αγγίξανε με το Doom VFR δεν τα έχει πιάσει κανένας άλλος μέχρι στιγμής. Μπράβο, δεν τα έχει πιάσει. Και το καλό ποιο είναι, προσέξτε. Εκπληκτικά γραφικά. Το παιχνίδι πηγαίνει του σκοτωμού, τρέχει σφαίρα. Είναι πολύ γρήγορη και η κίνησή του. Δεν είναι σαν το Skyrim, δεν είναι σαν το Farpoint που κινείσαι αργά. Χωρίς να ζαλίζει, παιδιά. Τώρα, το χωρίς να ζαλίζει το λέω με μια επιφύλαξη, γιατί εγώ πλέον έχω συνηθίσει πολύ με το VR. Παίζω πάρα πολύ και δύσκολα ζαλίζομαι πια. Όμως, ακόμα και ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει μπορεί να καταλάβει ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στον συγχρονισμό, τέλος πάντων, στο πώς τρέχει το παιχνίδι, ώστε να μην ζαλίζει. Άλλα θετικά πράγματα που έχει το παιχνίδι είναι ότι έχει τον οπλισμό, τον παλαβό του Doom, όλα αυτά τα όπλα, τον φρενήρι ρυθμό, πράγματα όπως τα glory kills, δεν λέγονται glory kills, σωστά τα λέω? Ναι. Λοιπόν, ναι. Όλα τα έχουν περάσει με έναν ωραίο τρόπο. Έχει τρία διαφορετικά, τι και Luigi, ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα, τρία διαφορετικά control schemes. Το πρώτο είναι με DualShock, παίζεται κανονικά όπως οποιοδήποτε FPS, απλά η στόχευση γίνεται με το κεφάλι, με το headset. Το δεύτερο είναι με το M-Controller, το οποίο δουλεύει επίσης αρκετά καλά, το M-Controller του Farpoint εννοώ, έτσι. Και το τρίτο είναι με δύο Move Controllers, το οποίο είναι unplayable, ξεχάστε το αυτό, δεν μπορείς να, γιατί κάνεις και καλά σαν το teleport σχεδόν του Skyrim, η κίνηση δηλαδή γίνεται με dash. Και όχι, εδώ δεν υπάρχει κίνηση στο χώρο απλή με move controllers. Το κακό ποιο είναι? Ότι είναι spin-off και είναι 3 ώρες το πολύ 4 παιχνίδι. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό δεν θα με πειράζει, Γιώργο. Αν ήταν μια εμπειρία η οποία θα μου πέφτανε τα σαγόνια για 4 ώρες, οκ. Okay. Να σου πω κάτι, ρε Νίκο. Όταν έχεις δει το Skyrim και έχεις δει ότι μπορεί να τρέξει ένα μεγάλο παιχνίδι μεγάλης διάρκειας στο VR σωστά, και όταν υπάρχει ήδη το Doom, δεν είναι ότι βγήκε ένα ξεκάρφωτο παιχνίδι που λέγεται Doom VFR, έτσι. Αλλά κάνει 30, δεν κάνει 60. Ναι, κάνει 30 ευρώ, ναι. Δηλαδή, και πάλι... θα τους το δώσω αυτό, ότι ναι, δεν είναι λίγα. Ναι. Δεν είναι λίγα. Ναι. Το βάλε στο δύσκολο επίπεδο. Λοιπόν, το έβαλα, έχει 3, το έβαλα στο δεύτερο. Και το πήγα, είναι εύκολο,
εκτός από 2-3 spikes που έχει σε κάποιες αρένες που γίνεται η σφαγή, βγαίνουν μαζικά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή από τους πιο τεράστιους δαίμονες ας πούμε μέχρι μομπάκια που, που σπαμάρουν συνέχεια, έχει κάποια spikes για να το κρατήσει ψηλά δηλαδή. Θα δοκιμάσω και το τρίτο επίπεδο δυσκολίας, Hell, πώς λέγεται, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Γενικά το παιχνίδι στέκεται καλά, δεν είναι ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Πρόβλημα πρακτικό δεν έχει, εκτός από την περίπτωση των move controllers που σας είπα ότι είναι unplayable με move controllers. Είναι ότι έχουν δείξει ότι μπορούν να φτιάξουν πλήρη μεγάλα παιχνίδια. Αν θυμάστε στο κείμενο για το Skyrim έγραψα ότι δεν είναι ένα spin-off, δεν είναι αρπαχτή του τύπου πήραμε το όνομα Skyrim και φτιάξαμε κάποια mini games. Όπως το Fishing παιχνίδι με το Final Fantasy 15. Αυτό θα έλεγα. Ναι. Είναι το Skyrim, το Skyrim. Τελείωσε. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να βγάλεις ένα παιχνίδι τριών ωρών. 30 ευρώ και είναι 30, δεν είναι 60. Καλά, αν... Μήπως θα δώσουν κι άλλο, δεν θα δώσουν κι άλλο, έτσι, προϊόν από αυτό. Δεν θα βάλουν... Όχι. Και δεν υπάρχει και τίποτα άλλο, Νίκο. Δεν υπάρχει μέσα στο παιχνίδι τίποτα άλλο. Έχει ένα campaign τριών ή τεσσάρων ωρών, αναλόγως... Online δεν έχει. Δεν έχει online. Έχει μέσα τρεις χάρτες από το παλιό Doom. Δηλαδή παίζεις το παλιό Doom σε VR. Όταν λέω τρεις χάρτες από το παλιό Doom είναι με τα γραφικά. Ναι, κατάλαβα. Όχι, πρόσεξε, δεν το είπα σωστά. Μοντέλα χαρακτήρων και οπλισμός με τα σύγχρονα γραφικά και όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω, περιβάλλον, χάρτες κλπ. Με πίξελ. Έτσι, πίξελ παλιού Doom. Και η κίνηση στο χώρο με αυτό το γρήγορο που είναι και καλά ανεβοκατεμένη λίγο η κάμερα όταν περπατάς. Με το Farpoint Gun, πώς κινείσαι? Το Farpoint, το M controller έχει δύο sticks. Έχει ένα μπροστά και ένα πίσω. Α, sticks έτσι έχει. Έχει δύο analog sticks το M controller. Με το αριστερό κινείσαι. Φαντάσου σαν να κρατάς ένα DualShock σε θέση όπλου είναι. Κατάλαβα. Καταλαβαίνεις. Ναι, αυτό που λέει ο Μιχάλης online σε VR με το συνέχεια, δεν θα περίμενα να βάλουν online και αρένες και τα λοιπά, γιατί έχω παίξει κανένα δύο παιχνίδια online, με online matches και πραγματικά είχα πάθει σοκ. Είναι πολύ δύσκολο. Ήταν αυτό με τα ρομπότ, πώς λεγόταν, της Guerrilla London. Το έχω ξεχάσει τώρα, που έλεγα ότι δεν μπορούσα να παίξω, δεν το έκανα review, δεν μπορούσα να παίξω, το κάνω ο Αλέξανδρος. Το Ring. Όχι. Ρίγκς, ναι, Μιχάλη, αυτό. Ναι. Επαναλαμβάνω, παιδιά, τα 30 ευρώ, εσείς θα κρίνετε αν είναι λίγα ή πολλά για ένα παιχνίδι τριών ή τεσσάρων ωρών. Εμένα η δική μου άποψη είναι ότι δεν τόλμησαν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Το παιχνίδι υπήρχε, το Doom υπήρχε, γι' αυτό δεν τους δικαιολογώ, γιατί υπάρχει έτοιμος ο τίτλος, τη μηχανή την πέρασαν μια χαρά, το παιχνίδι τρέχει, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία να μην μεταφέρεις το πλήρες Doom σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Γιατί να μην το κάνεις? Και δώσαν ένα παιχνίδι το οποίο, οκ, okay, το story του, για όσους ενδιαφέρονται, καλά μου πεις το Doom τώρα, τι story, αλλά τέλος πάντων, ναι, λέει κάποια πράγματα που συμβαίνουν παράλληλα και ενδεχομένως να ενδιαφέρει και κάποιους έτσι ως easter eggs. Γιώργο, το campaign είναι δηλαδή εντελώς ξεχωριστό, δεν είναι από το Doom μέσα κομμάτια, ας πούμε? Όχι. Παίρνεις τον ρόλο. Είναι ένα ξεχωριστό εντελώς νέο campaign, στο οποίο παίρνεις το ρόλο ενός τεχνικού, ενός επιστήμονα που είναι στη βάση, που είναι και ο Μαρίν μας, έτσι, ο οποίος πεθαίνει στην αρχή, δεν είναι spoiler αυτό, πεθαίνει στα πρώτα 2 δευτερόλεπτα του cutscene, έτσι. Και μεταφέρει την οντότητά του, το πνεύμα του, σε μια AI. Και σε μια. Ουσιαστικά μετά μπαίνει σε ένα εξοσκέλετον και μέσω αυτού του εξοσκέλετον παίζεις. Έτσι, έχει πεθάνει. Λοιπόν. Και το campaign είναι αυτό, 3-4 ώρες. Έχει μποσάκια, ναι, έχει μποσάκια. Είναι το Doom, παιδιά. Είναι το Doom όπως το παίξατε, όπως το ξέρετε. Αλλά πολύ, πολύ μικρότερο. Έτσι. Και λίγο πιο έτσι stripped down, λίγο γδυμένο. Πώς να το πω, λίγο. Τα controllers, Γιώργο, με τον, γιατί δεν έχω ακριβή εικόνα τώρα του PlayStation, του controller, του motion controller, έτσι. Έχει πάνω ένα, τον κύκλο, το touch. Το touch, κάτσε, τα move controllers εννοείς αν έχουν το touchpad. Ναι. Όχι, το touchpad δεν χρησιμοποιείται πουθενά όμως. Έχουν κάτι άλλα κουμπιά, τα move buttons που εκτελούν αυτό τη λειτουργία. Το teleport. Αυτό δεν μπορεί στα...
να σου κάνει κανονική, να προχωράς κανονικά πατώντας τα. Στο Doom όχι, στο Skyrim γίνεται αυτό. Α, δεν γίνεται στο Doom επομένως. Ναι, ναι, στο Doom. Στο Doom δεν γίνεται. Εγώ όμως και στο Skyrim που γινόταν δεν μπορώ να παίξω έτσι. Δεν λειτουργούν σωστά. Δηλαδή τα move controllers, ο Οδυσσέας θα διαφωνήσει, γιατί μου είχε πει ότι μπορούσε να παίξει έτσι. Αλλά για μένα τα move controllers, όταν έχεις ζευγάρι move controllers, είναι ιδανικά για παιχνίδια τύπου Until Dawn ή Jab Simulator. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, τέτοιο πράγμα. Όταν έχεις ένα FPS σαν το Farpoint, σαν το Doom, σαν το Skyrim. Εντάξει, το Skyrim δεν είναι FPS, καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι, πρώτου προσώπου δηλαδή κίνηση και τα λοιπά, που κινείσαι στο χώρο εκούσια μόνο σου, εσύ, χωρίς να είναι on rails ή κάτι τέτοιο, ή να είσαι στατικός, θέλει είτε aim controller, είτε dual shock. Άλλιο, εγώ πιστεύω δεν λειτουργούν. Το παράξενο είναι ότι τότε με τη μόδα που είχε γίνει με το Wii Remote και το Kinect και τα λοιπά, όταν είχε βγάλει το Movie Sony, είχε βγάλει και το Navigation Controller, το θυμάστε? Ένα dildo μικρό. Ένα dildo σαν το Nunchuck της Nintendo. Το οποίο ήταν το ζευγάρι του move controller. Στο αριστερό χέρι κρατούσες το navigation controller, που ήταν ένα move χωρίς την μπάλα από πάνω, με ένα stick επάνω, analog stick, έτσι. Και στο δεξί σου χέρι κρατούσες το move. Ουσιαστικά ήταν η κόπια του συστήματος χειρισμού που είχε Nintendo με το Wii Remote και το Nunchuck. Και το οποίο ήταν και αρκετά λειτουργικό, έτσι. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, Γιάννη. Ναι, ναι, ήταν. Αυτό το navigation controller δεν υπάρχει στο περιβάλλον VR. Το έχουν αγνοήσει τελείως. Ενώ θα μπορούσε. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν, επειδή πολλοί ήταν χωριστά και δεν αγόρασε καθόλου ο κόσμος, μάλλον δεν ξέρω τι έγινε. Δεν το έχουν συμπεριλάβει στο όλο control scheme του VR γενικότερα. Μιλάω για τον Doom τώρα. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει εγκατεστημένη βάση, δεν ξέρω τι. Τώρα θα μου πεις και move δεν υπήρχε κατεστημένη βάση και ο κόσμος πήγε και αγόρασε μετά για να παίξει με το VR. Μου κάνει εντύπωση πως το έχουν αγνοήσει τελείως αυτό το πράγμα. Ναι, Κώστα, μάλλον το πήραν πολύ λίγοι αυτό. Αυτό, Νίκο λοιπόν, που με ρώτησες τώρα, αν υπήρχε μια υποστήριξη αυτού του navigation controller μαζί με το move, δηλαδή στο ένα χέρι, το μισό DualShock είναι, Μιχάλη, πολύ σωστά, όπως το λες, το μισό DualShock είναι. Αν υποστήριζε ένα τέτοιο μοντέλο χειρισμού, δηλαδή κρατούσες στο ένα χέρι το navigation controller και στο άλλο το move, first person shooters θα μπορούσε να παίξει πολύ πιο εύκολα από το να έχεις δύο move. Ναι. Οπότε τώρα, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, πώς βολεύει εμένα, μένεις είτε με το aim controller όπου υποστηρίζεται, είτε με το DualShock, με το απλό χειριστήριο δηλαδή. Εγώ θυμάμαι, Γιώργο, το Killzone το 3 που υποστήριζε το move είχε και ένα περιφερειακό που κούμπωνες πάνω μπροστά το navigation και στην θέση της κάνεις περίπου το move το, με, το, μπράβο, το μπαλάκι, με το μπαλάκι μπροστά και ένα ντουφέκι το παιχνίδι. Μπράβο, ναι, 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 έτσι, ναι, 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 ναι. Το aim controller πρακτικά, Γιάννη, αυτό το πράγμα κάνει. Ναι, είναι το αντίστοιχο, σε ένα set, ναι. Γι' αυτό σου λέω μου κάνει εντύπωση, εφόσον υποστηρίζεται το aim controller, γιατί να μην υποστηρίζεται και το navigation. Τέλος πάντων, κλείνοντας τώρα για να μην το κουράσω αυτό, το Doom, εγώ θα έλεγα ότι αν πέσει ακόμα λίγο η τιμούλα του μέσα στις γιορτές και είσαστε γουστάρετε VR, πρέπει να το δείτε, αξίζει, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά είναι πάρα πολύ μικρό και πιστεύω ότι ακόμα και για τα 30 που ζητάει, μάλλον ακόμα και τα 30 που ζητάει, είναι κάπως πολλά για ένα παιχνίδι 3-4 ωρών, που μπορεί να πάει λίγο παραπάνω αν το βάλετε στο πολύ hard βαθμό δυσκολίας, αλλά αυτό δεν αλλάζει πρακτικά το παιχνίδι, απλά το κάνει, θα χάνετε πιο πολλές φορές και θα κάνετε restart, δηλαδή. Okay, δεν λέει τίποτα αυτό. Πιο πολύ εγώ έτσι λυπάμαι, γιατί είχαν μια ευκαιρία να κάνουν κάτι σαν το Skyrim και την ψιλοπετάξανε. Δηλαδή το Doom μπορούσε να περαστεί κανονικότατα ολόκληρο σε VR περιβάλλον, όπως είχε με το Skyrim, και δεν το κάνανε. Και εγώ, για να σου πω την αλήθεια, μέχρι πριν από λίγο καιρό που το έψαξα, πριν κυκλοφορήσει δηλαδή, κάνα δύο μήνες, είχα την αίσθηση ότι είναι το Doom. Και εγώ αυτό νόμιζα, θα ήταν αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δεν είχα ασχοληθεί κι εγώ άλλο, αλλά. Ναι. Λοιπόν, αν σκεφτείτε λοιπόν, εδώ γράφει ο Μιχάλης ότι μπορεί να το βάλουν σε κάποιο Christmas deal. Αν σκεφτείτε ότι έχει φάει πολύ σπρόξιμο το Skyrim, παγκοσμίως μιλάω, δηλαδή σε bundles και λοιπά και deals, γιατί το έσπρωξε με τη νέα έκδοση του Virtual Reality Headset του PSVR, το οποίο είναι το ίδιο, έτσι, μην νομίζετε ότι είναι κάτι διαφορετικό, απλά 2-3 πραγματάκια έχουν αλλάξει, έτσι, πρακτικά στη λειτουργία του, στην εργονομία του, συγγνώμη, στην εργονομία του.
ίσως να κάνουν κάποιες εκπτώσεις, οπότε αν το βρείτε πιο φτηνό, ναι, τότε το προτείνω. Αλλά μέχρι εκεί. Αυτό από παιχνίδι εγώ αυτές τις μέρες. Εννοείται ότι έρχεται και το review, αν και πρακτικά κάναμε προφορικό review σήμερα, μέσα στη βδομάδα γι' αυτό. Εγώ ασχολήθηκα, αν και πήρα πολλά παιχνίδια τώρα αυτές τις μέρες, είχα βρει αρκετές καλές τιμές, έτσι και λόγω Black Friday και τα λοιπά, με το Lost Legacy, το expansion του Uncharted. Το οποίο, εντάξει, είναι, να πώς να το πούμε, λίγο παραπάνω Uncharted, έτσι, δώσει Uncharted παραπάνω, με τα προβληματάκια όμως, δείχνει δηλαδή την πορεία που είχε αυτός ο τίτλος. Προφανώς έτσι είχε ξεκινήσει σαν DLC, το οποίο στη συνέχεια μεγάλωσε, και φαίνεται αυτό έτσι και στην ιστορία και τους διαλόγους που έχουν μέσα, που είναι λίγο έτσι κλεισαδούρα και δεν έχει αυτό το νεύρο που έχει, που είχαν ιστορίες με τον Drake, έτσι, όσο και να το χιουμουράκι αυτό έτσι που δεν είναι και εύπεπτο για πολλούς, αλλά είχε έτσι ένα δικό του στυλ. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο υποτονικά τα πράγματα. Βέβαια το ζευγάρι έτσι των δύο ηρωιδών είναι ταιριαστό και κάπως σώζει την κατάσταση. Βέβαια τεχνικός τομέας είναι φανταστικός, έτσι έχουν κάνει, ιδίως στο προ που το έχω δει εγώ, φανταστική δουλειά στα τοπία και στο περιβάλλον γενικά, παίζουν πολύ με το HDR, ξεζουμίζουν την κονσόλα. Να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω κάτι, ναι. Γιάννη, και εσένα, ναι, και τον Νικόλα που το έπαιξε, ο Νίκος, ναι, δεν το έχει παίξει, γι' αυτό το... Ναι, καλά κάνει. Αυτό βασικά είναι το μόνο Uncharted μέχρι στιγμής που δεν έχω τελειώσει. Θα το τελειώσω και αυτό μέσα στις γιορτές κάποια στιγμή σίγουρα. Δεν έκατσε εκείνες τις μέρες που είχε κυκλοφορήσει να κάτσω να ασχοληθώ ιδιαίτερα. Έπαιξε κανένα δύο ώρο περίπου. Αυτό που είδα αυτές τις δύο ώρες εγώ, αλλά το είδα και σχεδόν ολόκληρο. Τώρα ένας λόγος που δεν το τελειώσα είναι και αυτός, γιατί έβλεπα την κόρμα το παίζει να το τελειώνει και έφαγα τα spoilers. Ναι. Με την, πώς να το πω, με το ενδεχόμενο το ότι θα συνεχιστεί η σειρά από άλλο στούντιο χωρίς τον Drake. Έτσι, γιατί υπάρχει από αυτό το... άλλο στούντιο. Ναι, γιατί η Naughty Dog είπε ότι, τουλάχιστον έτσι έχουν πει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έτσι, έχουν πει ότι τελειώσανε με το Uncharted, αλλά επειδή είναι πολύ δυνατό το franchise, δεν νομίζω ότι η Sony θα το αφήσει να πεθάνει, γιατί Uncharted είναι. Δηλαδή είναι το franchise που κράτησε στην πλάτη του το PlayStation 3 για μεγάλο διάστημα μέχρι να πάρει τα πάνω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Πιστεύετε ότι, γιατί θέλω να πω ότι και εγώ αυτό που είδα δεν, τώρα σαν το μουζουράκι μιλάω, αυτό πως το έκανα αυτό τώρα, ρε φίλε, δεν μπορώ να βάλω σκέψη σε σειρά, λοιπόν. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, παιδιά, είναι πως έχει μέλλον χωρίς τον Drake. Δηλαδή μήπως τελικά ο καταλήτης αυτού του franchise είναι αυτός ο συγκεκριμένος χαρακτήρας και δεν τα πάει και πολύ καλά χωρίς αυτόν, δηλαδή θα σταθεί για ρίτη. Κοίτα, το είχε αλλάξει και συγγραφική ομάδα το Lost Legacy, έτσι. Ναι. Δηλαδή παίζει και αυτό ο ρόλο. Έχει φύγει, είχε πέσει πάνω στην, πώς να το πούμε, την φυγή αρκετών ατόμων από την ομάδα που είχε δουλέψει στο τελευταίο, το 4, το Uncharted. Και φαντάζομαι και στο Last of Us το 2 πήγαν άλλοι, που εκεί έπεσε το βαρύτητα. Το θέμα είναι, όπως την δείξανε τώρα τη Chloe σαν ηρωίδα, δεν μου γέμισε το μάτι εμένα για να είναι κάτι παραπάνω από ένα, από χαρακτήρας ενός απλού spin-off, ενός expansion pack. Δεν ξέρω αν έφταιγε η γραφή, αν είναι η ίδια ηρωίδα. Πάντως δεν είναι Lara Croft. Δεν μου έβγαλε κάτι τέτοιο.
ένα τέτοιο συνέστημα. Darth, να σου πω κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Δεν εννοώ ότι πρέπει να είναι ο Drake τέτοιο και καλά αρχέτυπο που πρέπει να ζήσει και να πεθάνει 80 χρονών να χοροπηδάει σε πατώματα που σπάνε. Ναι, δεν εννοώ αυτό. Ναι, δεν. Εννοώ ότι έτσι όπως είναι γραμμένος. Ναι, πρόσεξε, πρόσεξε να δεις. Μα έτσι κάπως την πάσα. Ναι, sorry, λέει ο Darth Vader. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω εγώ παρόμοιο χαρακτήρα πήραν με ψιλοεξυπνακίστικα σχόλια εδώ και εκεί. Εντάξει, κάνανε και μια δραματική και ένα δραματικό πέρασμα του χαρακτήρα στο οποίο ήταν πολύ άτσαλο κατά με. Αλλά δεν νομίζω ότι πήγαν τη δείξουσα κάτι πολύ διαφορετικό. Κινηθήκανε δηλαδή στα ίδια μονοπάτια που είχε θέσει ο Drake ως human. Εγώ πιστεύω αυτό ότι είναι μειονέκτημα μου, Νικόλα, έτσι. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Αντί να προσπαθήσουν να της δώσουν έναν δικό της χαρακτήρα, έτσι, κάτι έστω και διαφορετικό να ήταν, παιδί μου, να ήταν δικό της, μοναδικό. Πήγαν, ας πούμε, να το κάνουν σαν τη θηλυκή βερζιόν, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι σε μέτρια επίπεδα, δηλαδή προσπάθεια δεν τους βγήκε. Οπότε είναι σαν να είναι στη σκιά του Drake αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα το franchise, Γιώργο, μέλλον μπορεί να έχει αν, αν επενδύσουν σε μια πιστευτή έτσι και πώς να το πούμε, πιο εντριγκαδόρικη ιστορία, να μην είναι το κλισέ του κλισέ πάλι, ας πούμε, και γιατί εντάξει όλα τα υπόλοιπα τα έχουν, έτσι, τεχνικό τομέα, στημένο το, πώς θα το πούμε, το, ο κορμός ενός παιχνιδιού έτσι για να βγει είναι σχεδόν έτοιμο. Καλά τα παιδιά το έχουν, νομίζω, ναι. Αν δηλαδή δεν το έχει Naughty Dog, ποιος το έχει το θέμα, έτσι. Έτσι πιο εξαιρετικά, ναι, πράγματα που υπάρχουν από τεχνικής άποψης, ναι. Και εικαστικά βασικά, εντάξει, τα τοπία που βλέπεις στο παιχνίδι είναι απίστευτα. Η λεπτομέρεια που έχουν βάλει στο κάθε τι είναι απίστευτη, έτσι. Ναι. Μπορεί να... Κάποιος έγραψε παραπάνω... Κάτσε να δω ποιος είναι το παιδί και όλες να μην το... Ο Magic Hume λέει για την κόρη του. Δηλαδή, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση να κάνουν scrap όλους τους χαρακτήρες των 4-5 παιχνιδιών των παλιών και να πάνε από την αρχή. Θα ήταν ενδιαφέρον. Να γίνει ένα πέρασμα. Ναι, ναι, ναι. Νέα εποχή, νέα γενιά, νέα πράγματα. Να δοκιμάσουν και καινούργιες, έτσι. Γιατί είδατε και με τη Λάρα τι έγινε, έτσι. Όταν είχε πρωτοβγεί, είχε κάνει θετική εντύπωση γενικότερα, αυτό το gritty look, αλλά υπήρχαν και πολλοί που γκρινιάζανε. Τι? Εγώ γκρινιάζω. Είναι ωραία παιχνίδια, ρε. Είναι ωραία παιχνίδια. Όχι, ότι είναι ωραία παιχνίδια είναι. Απλά στην άποψη σεναρίου, εντάξει, νομίζω ότι το παρακάνανε στο σκοτεινό και στο δραματικό του θέματος. Και η Λάρα Κρόφτ βγαίνει λίγο άχρωμη, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται. Ναι, εντάξει, okay. Θα τη πει το καλύτερο ανέκδοτο του κόσμου, ας πούμε, και θα κοιτάξει με παγωμένα μούτρα τι μου είπε. Λες ότι την έχουν παρακάνει σοβαρή, ε. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι, βέβαια. Δεν εννοώ ότι όλοι πρέπει να είναι αυτό το χιουμοράκι του Nathan Drake, αλλά παραδείγματος χάρη έχουμε δει και πιο δραματικούς χαρακτήρες, σκοτεινούς χαρακτήρες, όπως το Last of Us που έγινε αριστοτεχνικά εκεί πέρα. Και ούτε να χρειάζεται όλη την ώρα χιούμορ ούτε τίποτα. Αλλά είχαν κάποιο χαρακτήρα. Η Lara Croft ήταν απλά ότι με βρήκε, να σε αυτή τη λακκούβα έπεσα, να ο άλλος μου έριξε μπουνιά. Δεν ξέρω. Δεν μου άφησε τίποτα σαν χτίσιμο χαρακτήρα και από τα δύο τα των Raider. Εκτός, βέβαια, όλο το υπόλοιπο παιχνίδι ήταν φανταστικά, έτσι, ήταν απολαυστικά να παίξει. Απλά είχα αυτό το θέμα από την άποψη του σεναρίου και των χαρακτήρων που είχαν. Ναι, αυτό που λέει ο Jesse Denton εδώ έχει δίκιο όμως, ότι η Λάρα πάντα έτσι ήταν λίγο πολύ. Δηλαδή, καλά, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε όμως τα παλιά, παιδιά, με το καινούργιο. Τώρα, τα παιδιά είχαν βγει σε εποχή πλαίσιον ένα που τότε δεν μας ένοιαζε το σενάριο. Νομίζω έχουν εξελιχθεί λίγο για να τα συγκρίνουμε κάποια παιχνίδια σε σχέση με τα παλιότερα πώς ήταν. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, και αν μαζέψεις τα βιντεάκια... Στα παλιότερα δεν είχε χαρακτήρα. Στα παλιότερα ήταν απλά ένα avatar που κινούσαν. Τι υπόθεση είχαν. Από το δεύτερο, τρίτο και μετά αρχίσαν να προσπαθήσαν να κάνουν κάτι. Ναι. Ναι. Το πρώτο ήταν εντελώς όπως το λες. Το avatar που έψαχνε τις σπηλιές, ας πούμε. Ναι. Πολύ γόνα για την ακρίβεια. Πολύ. Μητερά κιόλας. Μητερά. Μητερά.
Πάντως εγώ το χαίρομαι που η Naughty Dog προχωράει και πάντα προχωρούσε βέβαια σε άλλα franchises και ιδιαίτερα που τώρα θα επικεντρωθεί στο Last of Us. Περιμένω πολλά από αυτή τη σειρά παιχνίδια, από τα αγαπημένα μου παιχνίδια της προηγούμενης γενιάς και ναι, το έχω ξαναπεί ότι νομίζω ότι έχει αυτό το σύμπαν που έχουν φτιάξει πολλές ιστορίες για να πούμε. Νομίζω ότι στο Experience την άλλη εβδομάδα, πόσο είναι, σε 10 μερούλες, ναι, λιγότερο, σε μια εβδομάδα, θα έχουμε κάτι από Last of Us 2. Υποθέτω ότι κάτι θα κάνουν, κάτι θα δείξουν. Κώστα, να πω λίγο στον Κώστα εδώ πέρα που γράφει: καμία πέπα θα βγάλουν σε PS4 και κανένα Ben & Holly για να παίζει η κόρη μου. Λοιπόν, να σου πω εγώ, φίλε. Να σου πω εγώ που τα ξέρω. PS4 όχι, αλλά έχει κάτι πολύ ωραία σε iOS και Android. Υποθέτω θα τα ξέρεις κιόλας, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχουν και πέπα, ένα πολύ ωραίο σε iOS, και Ben & Holly έχει. Ψιλοεκπαιδευτικά free to play. Απλά πρόσεχε με τα free to play, ξέρεις έτσι. Να μην σου έρθει κανένας λογαριασμός και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Ναι. Γιατί για να, ναι. Έχει όμως. Είδατε τι έγινε τώρα που λέμε για τα free to play με την EA έτσι και με το UFC. Το πήρατε χαμπάρι? Όχι, για πες. Μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια. Βγήκε μία μπέτα για το UFC 3, το οποίο κυκλοφορεί τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο. Και όσοι έπαιξαν λένε ότι είναι τα ίδια και χειρότερα με το Battlefront. Επιμένουν αυτοί έτσι εκεί. Σπρώξε, θα περάσει το τέλος. Ναι. Και κοίτα, προφανώς, που επηρεάζει το gameplay. Όλο... Συγγνώμη, Γιάννη, να πω αυτό. Ναι. Με ποια έννοια. Επηρεάζει το gameplay, δηλαδή ότι αγοράζεις perks, αγοράζεις με microtransactions το πόσο καλύτερη στον ίδιο αθλητή θα είναι μια κλωτσιά, μια γροθιά ή κάτι τέτοιο. Πόσο καλύτερα αποτέλεσμα θα έχει το impact της γροθιάς ή του τάδε στον τάδε, από τον χ στον ψ. Δηλαδή θα επηρεάζει πρακτικά, εφόσον έχει και multiplayer αυτό το πράγμα, θα επηρεάζει και το gameplay, έτσι. Γιατί τα βγάζουν αυτά free to play τελικά να τελειώνουν, να μην έχουν και την οργή του λαού, να προσεγγίσουν και περισσότερο κόσμο έτσι. Κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς τα σκέφτονται. Μετά δηλαδή από το κακό χαμό που έγινε με τον Battlefront, πάνε και βγάζουν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Βγάλε το εκεί δωρεάν αφού το θέλεις να έχει αυτό το μοντέλο. Σιγά τώρα, λογικά αυτά που λέω. Ναι. Ο άλλος θα το δώσει και το 50 ευρώ και θα πληρώσουμε. 60 και τις κλωτσιές. Ναι. Πάντως με τον Battlefront πρέπει να την πάτσει, γιατί από ό,τι είδαμε τις πωλήσεις δεν... Εκεί όμως είχε και την Disney να της κουνάει το δάχτυλο από πάνω, έτσι. Βρήκανε δηλαδή κι άλλο. Γιατί εν όψη τώρα του Last Jedi δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Είπαμε, αρνητική διαφήμιση είναι επίσης διαφήμιση, αλλά σε κάποια όρια φαντάζομαι. Καλά, η ζημιά που έγινε με την ιστορία με το Battlefront 2 είναι αναμφισβήτητη. Δηλαδή το γεγονός ότι όταν κυκλοφόρησε το παιχνίδι, διορθώστε να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι δεν πήγε νούμερο 1 σε πωλήσεις. Όχι, έτσι δεν είναι. Αυτό βέβαια σε digit, σε retail. Σε retail. Λέω, έχουν αλλάξει λίγο τα... Ναι, εντάξει, έστω. Όσο, όσο είναι, μερίδιο είναι το retail, φυσικά. Όσο και αν είναι. Είναι 50, είναι 60, είναι 70%. Όχι, 50-50 να είναι πάλι. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Οπότε, ναι. Καλά, έτσι κι αλλιώς τώρα που το λέμε, είναι σε, δεν, άμα δεν είναι σε πρώτη θέση, δεν είναι στην πρώτη θέση, οπότε. Μα είναι ένα παιχνίδι το οποίο by default στοχεύει στην πρώτη θέση την εβδομάδα της κυκλοφορίας του. Έτσι, τώρα είναι Star Wars Battlefront 2 με campaign, με το ένα με το άλλο, έτσι, που είχε διαφημιστεί πολύ κτλ. Οπότε, αυτό σε συνδυασμό με την πτώση από ό,τι διάβασα της μετοχής της EA που σημειώθηκε πριν μια εβδομάδα, τον αντίκτυπο του η ιστορία αυτή τον είχε επάνω στην EA. Τώρα αν θα βάλουν μυαλό ή όχι, ή αν θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να τα μαζέψουν λίγο, γιατί να τα βγάλουν τα microtransactions, όχι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μιλάω για μεταγενέστερες κυκλοφορίες, άλλα που θα έρθουν. Ξεχνά το. Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, δεν υπάρχει. Το κακό με αυτή την ιστορία. Ναι, πες για. Πάνω στον άλλον. Έλα, πες, θα κάνει δύο είδη. Πώς? Που θα βγουν για δύο διαφορετικές κατηγορίες παικτών. Που ανέβασε ο Χρήστος 30 Νοεμβρίου το νέο. Το διαβάσατε αυτό το...
για ξαναπες λίγο, δεν κατάλαβα για τι είπες τώρα. Επειδή μου είπανε για τα microtransaction που το μέλλον του Battlefront 2 και δύο διαφορετικές κατηγορίες παιχτών. Α, ναι, 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 ναι. Mm-hmm. Α, μπράβο. Ναι, ναι. Α. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξουν ούτε στο Battlefront, ούτε... ούτε στα μελλοντικά τους. Εφόσον έχουν δει ότι τους, φέρνει, τους φέρνουν λεφτά, θα το ζυγίσουν και θα δουν από πού χάνουν ή από πού κερδίζουν, και αν δουν ότι ακόμα και με μειωμένες πωλήσεις, με απλά νούμερα τους φέρει, μάλλον οι μειωμένες πωλήσεις αντισταθμιστούν από έσοδα από, το, από τα microtransactions, δεν θα το σκεφτούν δεύτερη φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να το σκεφτούν. Και το πρόβλημα, ναι, το πρόβλημα εδώ πέρα είναι, και εγώ το είδα στο WWE που έκανα το review πρόσφατα. Α, ναι, και εκεί ότι, ναι, η 2K εκεί πέρα τελευταία στιγμή αποφάσισε να ξυλώσει το σύστημα που είχε αυτό όσον αφορά το να αγοράζεις το εικονικό νόμισμα του παιχνιδιού, όπως είχε και το NBA, Νίκο, έτσι, το VC, το Virtual Currency. Με πραγματικά λεφτά, και πλέον αποκτάς αυτό το νόμισμα μόνο παίζοντας το παιχνίδι. Εδώ όμως υπάρχει το εξής παράδοξο. Επειδή ξυλώθηκε άρον-άρον, η πρόοδος που κάνεις παίζοντας είναι πολύ μικρή, και επειδή έχει κλειδωμένο όπως και στο UFC κινήσεις και perks του χαρακτήρα που κάνεις εσύ στην καριέρα, οδηγεί αυτόματα σε ατέλειωτο farming, έτσι. Ναι, το οποίο σε εγκλωβίζει σε ένα ατέρμονο σκηνικό, ότι πρέπει να παίζεις δεξιά και αριστερά διάφορα άλλα mods για να παίρνεις το currency για να προχωρήσεις στην καριέρα, που θα μπορούσε πολύ άνετα, ας πούμε, να το έχει με μια μπάρα XP, ας πούμε, και να είναι ένα καλό mod. Έτσι όπως το έχουν όμως πετσοκόψει, το παιχνίδι είναι... δυσχεραίνει τον παίκτη και σε αποθεί. Δεν, σου λέει δηλαδή, για να ξεκλειδώσω εγώ το ένα παίκ παραπάνω πρέπει να αφαιρώσω 20 ώρες. Εντάξει, είναι ψυχαναγκαστικό, καταλήγει. Και ούτως ή άλλως τώρα αυτό που βιώνουμε από εδώ και πέρα είναι... σχεδιασμένο πολύ πριν, έτσι. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι που μπορεί τελευταία στιγμή να αλλάξει εύκολα. Δηλαδή αυτές οι νόρμες ότι το παιχνίδι έπρεπε να είναι έτσι τιμένο και τα λοιπά, είχαν δοθεί πολύ καιρό πριν. Δεν νομίζω ότι τελευταία στιγμή αφαιρώντας διορθώνεται πολύ. Εγώ πιστεύω πιο πολύ μπερδεύεται η κατάσταση. Είμαστε στον αέρα ακόμα. Ναι, μ' ακούτε, παιδιά? Δεν φύγαμε όλοι. Μ' ακούτε, ναι. Ξαφνική λέω ησυχία, ότι μας κάνει, ναι, μας κάνει λίγο, μας κάνει λίγο η σύνδεση. Είπαμε, παιδιά, σήμερα το κέντρο, ότι βγήκαμε, θαύμα είναι, χριστουγεννιάτικο θαύμα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Αυτό, α, ο Σάντου γράφει εδώ πέρα για το Fortnite Battle Royale. Άλλη ιστορία αυτή, έτσι. Τώρα είναι το νέο ψωμοτήρι της βιομηχανίας αυτό. Τρέχουν όλοι να φτιάξουν παιχνίδια Battle Royale. Βγήκε. Ναι. Το PlayerUnknown's, επειδή έκανε αυτά που έκανε και συνεχίζει να κάνει, σαρώνει. Σου λέει τώρα πραγματικά τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τη βιομηχανία. Τρέχουν τώρα όλοι για Battle Royale παιχνίδια. Θα δείτε πόσα θα βγουν. Αυτό θυμίζει ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο. Έτσι, ανοίγει μια καφετέρια και ανοίγουν άλλες 20 εγώ πίσω. Πραγματικά, ναι, δηλαδή. Είναι μια πλατεία, ξέρω εγώ, σε μια περιοχή. Ανοίγει ένα σουβλατζίδικο, έχει ουρές απ' έξω. Εδώ έχει πιναλέως. Εδώ πεινάει ο κόσμος. Πάμε, γυράδικα. Ανοίγουν άλλοι 20, ανοίγουν άλλοι 20 και πεινάνε όλοι μαζί στον τέλος. Πεινάνε όλοι μαζί. Είναι φοβερό πάντως αυτές οι τάσεις της βιομηχανίας, οι τάσεις που μάλλον που δημιουργούνται ενδεχομένως αυθόρμητα από το κοινό, από τους gamers, και μετά η βιομηχανία τρέχει πίσω από την ουρά της, μία με τα MMOs, μία με τα mobile games, μία με τα MOBAs, κάθε ένα-δύο χρόνια ένα καινούργιο trend το οποίο τρέχει πίσω από την ουρά της βιομηχανία να το προλάβει. Τώρα είναι τα Battle Royale παιχνίδια, ωραία, μπράβο. Τρέχτε. Ναι, έχουμε και από κανένα μεγάλο publisher Battle Royale παιχνίδι. Ετοιμάζονται κάνα δυο από ό,τι έχω δει άμεσα,
και γίνεται χαμ. Να είναι εκεί στο διοικητικό συμβόλαιο και θα, θα του φέρουν τον Μπάτλερ. Φτιάξτε μου αυτό. Και η Βίσμηρη. Ένα ίδιο. Ένα ίδιο. Η Βίσμηρη Project Manager να χάνουν τα μαλλιά του, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Oh, και γίνεται και χαμός από την Κίνα, έτσι. Από την Κίνα με αυτό, στο πεδίο αυτό. Ναι, ναι. Έρχονται αυτοί, αρχίζουν και ετοιμάζονται αυτοί. Αρχίζουν και ετοιμάζονται. Θα βγουν σιγά σιγά παρά έξω οι μεγάλοι Κινέζοι publishers. Θα γελάσουμε εκεί μετά. Θέλουν να πάρουν κομμάτι της αγοράς αυτοί. Ετοιμάζονται. Μαθαίνουν. Όπως κάνανε με τα αυτοκίνητα που τρέχανε στις εκθέσεις. Μπαίνανε από κάτω από το αυτοκίνητο με φωτογραφικές μηχανές. Τα έχετε δει αυτά. Τα ξέρετε. Για να αντιγράψουν τα. Φωτογραφίζανε. Μπαίνανε κάτω, μπαίνανε κάτω από τις Mercedes και φωτογραφίζανε και τις βίδες. Και τις βίδες. Reverse engineering. Ναι, ναι. Έρχονται, έρχονται, παιδιά. Έρχονται. Α, ναι, θα γελάσουμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα. Όχι, θα μας πεις πρώτα ποια είναι η πίτα της Σμήνης στο εργάλειο, Γιώργο, και αν είναι ισχύ αυτά που λέει ο Γκόλιβερ. Μεθαύριο, ναι, μεθαύριο που θα έρθεις θα πάμε. Να πάμε, έτσι. Μεθαύριο που θα έρθεις θα πάμε. Να δοκιμάσουμε. Ναι, ναι. Από εκεί παρέγγελνε στα γητόρια τα επιτόγυρα ο Γκόλιβερ και μας άνοιγε στην όρεξη, τις προάλλες. θα πάμε και εκεί που πήγαμε με το Σάβα, Νίκο, που είχε ωραίο φαγητό. Στα ρακάτικα. Πήγαμε, ρε, πήγαμε, ρε, αφού πήγαμε και με το. Πήγαμε, ναι, ρε, αφού πήγαμε, ναι, το ξέχασα, σωστά. Θα ξαναπάμε, δεν σ' άρεσε. Φυσικά όλα μου αρέσουν. Ναι. Είμαι κάρνιβορ, εγώ είμαι σαρκό. Έτσι, έτσι. Σαρκοφόρο. Παμφάγο, παμφάγο. Κώστα. Εντάξει, το μεγαλύτερο χόξ ναι. της εβδομάδας ήταν που θα καταργηθεί ο γύρος και θα κρυφθεί παράνομο. Αλλά θα ήταν τελευταία η επανάσταση και η απορία αυτή. Δεν υπάρχει τώρα. Έλα ρε, αυτό έχει ξαναγίνει και πριν αρκετά χρόνια με τους. Με τα κοκορέτσια και με τα κοντοσούβλια που λέγανε επειδή είναι. Ναι. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγία και καλά. Ναι, για τα εντόστια, ναι, ναι. Γαλεούρες, ρε, ογκόλυθε, βέβαια. Έχουμε fan club εδώ. Ο Κώστας είναι γέννημα θρέμα κι αυτός. Ο Κώστας Φιλ που είναι λίγο παραπάνω από σένα εκεί στο τσάτ τώρα. Λοιπόν, Άγγελε, θα έρθω την Τρίτη πεινασμένος από το αεροπλάνο, θα κατέβω. Θα έρθω Γάλεο και από εκεί και πέρα τα είστε με. Θα ανοίξω τη στομάτα μου και ρίχτε μέσα κρέας. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, και ο Γιάννης ο Zero είναι. Γειτονάκι, έχουμε μεγάλη. Φτιάχνουμε τουλάχιστον ομάδα μπάσκετ. Τουλάχιστον, ξεκινάμε από εκεί. Με άλλαγες. Μία-δύο. Και με Χαϊδάρη. Για το Περιστέρι, η Κώστα θα κρατήσω μια επιφύλαξη. Γειτονάκια είναι, αλλά κρατάω μια επιφύλαξη, Άγγελε. Και ο Κωστής 12. Γειτονάκι, μπράβο, ωραία. Πειραιά, όχι ρε Μάνο, Πειραιά. Εντάξει, δεν είμαστε γειτονιά από τον Πειραιά, είναι λίγο μακριά. Εγώ για από τώρα κατάλαβα που είναι το Γάλλιο, τώρα που είχα έρθει το Σεπτέμβριο. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ που ακριβώς είναι το Γάλλιο, ήξερα πόσο μεγάλος δήμος είναι, πόσο πολύ πληθυσμό έχει. Αλλά δεν ήξερα αν είναι κοντά στον Πειραιά ή κοντά στην Αθήνα. Τελικά είναι κοντά στην Αθήνα, κοντά στο κέντρο, έτσι. Εντάξει, και τον Πειραιά δεν το λες μακριά, 10 λεπτά είναι, ναι ρε παιδί μου, αλλά. Από το Γάλλιο στην Αθήνα στο κέντρο φτάνει σε. Άμα δεν έχει κίνηση, έτσι, οι δρόμοι κτλ. Σε 8-9 λεπτάκια έχει ανέβει Πειραιός από το Γάλλιο. Ενώ για τον Πειραιά θέλει ένα τεταρτάκι, ας πούμε. Είναι λίγο πιο μακριά. Και είμαστε, και είμαστε και ιστορική πόλη. Μπούτσερ μπέργκερς και σουβλακάρα. Αυτό τα μπούτσερ είναι Περιστέρι, νομίζω. Ναι, είναι Περιστέρι, αλλά είναι πολύ καλά όμως αυτά. Ναι, είναι πολύ καλά. Θα πάμε, Έμαθα και τη Θιβόν. Κωστής 12 λέει: πρέπει να αλλάξω nickname στο τσατάνγκο. Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Ποιος είσαι, ρε Κωστή? Ο Μάρσεν είναι. Έλα, ρε. Ο Κώστας είναι, ρε. Ο Κώστας είναι ο moderator του. Λέει και εγώ ποιος είναι. Και Μητρόπουλος. Ποιον εννοείς τον πρόεδρο, το καλό παιδί? Το πρόεδρα. Το πρόεδρα. Base grill, Μάνου έφαγα το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Σερπαντίνα, τι? Όχι, ρε. Όχι, ρε. Τι σερπαντίνα. Δηλαδή αυτό το κρέας όπως το φτιάχνανε εκεί πέρα δεν υπήρχε. Σοκ. Σοκ και δέος. Πάλι. Ογκόλυθε, αυτό που λες για το μαγαζί αυτό δεν θα το πω live για να μην θεωρηθεί ότι θα τους κάνουμε και ζημιά προς Θεού. Έτσι, κρίμα είναι. Δεν ήταν έτσι στην αρχή. Φίλε, δεν ήταν έτσι.
Εγώ το γούσταρα αυτό το μαγαζί το πρώτο άνοιξε και πήγαμε και με τον Νίκο μια φορά. Είχαμε πάει με τον Αφεντουλίδη. Το θυμάσαι τον μπέργκερ που φάγαμε. Πώς δεν θυμάμαι. Ναι. Αν φας τώρα, θα φρικάρεις. Το έχουν χαλάσει πάρα πολύ. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη, ναι. Απαράδεκτη γάμο το. Απαράδεκτη. Πώς την πατήσαν έτσι και ήταν και ωραίος ο χώρος δηλαδή και η μουσική, θυμάσαι, ήταν ωραίο. Μια χαρά ήταν. Ναι, ποιότητα ναι. Αλλάξανε. Μάλλον κάτι, καμιά φορά με αλλάξει την πρώτη σου ύλη. Σωμάκι. λέει, ήταν όντως πολύ καλό στην αρχή, μετά χάθηκαν τα σκυλιά της πόλης. Να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Ναι, κάτι έχει γίνει. Ημόντιουμ. Παραγγείλεις και σου δίνουν και ένα ημόντιουμ μαζί, ένα πακετάκι. Κάτι γίνεται, τα χαλάσανε. Εμείς τελευταία φορά που παραγγείλαμε παιδιά ήρθαν κάτι άθλια πράγματα στο σπίτι. Τραγωδία ήταν. Μήπως άλλαξε ο ψητάς. Δεν ξέρω τι έγινε. Ο ψητάς, ο κρεατάς, κάτι άλλαξε πάντως σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, έλα, τώρα θα το κάνουμε το διάλειμμα. Έχει την από τίποτα άλλο. Όχι, απλώς έφαγα και στην Κηφισιά, γιατί εγώ είμαι food tourist, να ξέρετε, παιδιά. Δεν πηγαίνω να δω μουσεία και τέτοια πράγματα. Να κάνεις, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, ρε. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να πάρεις και μια selfie, ένα selfie stick, να ανεβάζεις, ναι. να κάνεις vlog. Τα καλύτερα. Δεν θα φοράω σε λίγο, έτσι που τρώω. Τα καλύτερα φαγάδικα στην Αθήνα. Προτείνουμε. Για λέγε. Έφαγα τσορίθο μπέργκερ, παιδιά. Που είναι κάτι μεταξύ του αυτό το λουκανικά και το πικάντικο που έχουν οι Ισπανοί. Σε μπέργκερ, μαζί με onion rings και καραμελωμένα πράγματα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό, ρε παιδιά. Αυτό ήταν βέβαια στην Κηφισιά, ήταν έτσι, και έτσι πάνω από τη στάση ένα μπεργκεράδικο που έχει. Το βρήκαμε μέσω από εκείνα που προτείνουν, τώρα δεν θέλω να πω όνομα. Παγία μου, παιδιά, τσορίθο μπέργκερ όπου το βρείτε, χτυπήστε το. Καταρρυπά, ορμήξτε. Τι μας έκανες τώρα και δεν έχω φάει. Τι μου κάνετε εμένα και δεν έχω τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Μπέργκερ έχετε καλά στην Αγγλία, δεν μπορεί. Ρε μάνο που τα μέτρια. Ναι, αλλά. Σκάσω το δεκάλεπτο για να φάσω ένα μπέργκερ. Ο Νίκος στη Δαβάκη που λες κοστεί για το κεμπάπ είναι. Εγώ πήγαινα με τον πατέρα μου και τη μάνα μου όταν ήμουν μικρός. Μικρός ναι, δηλαδή. Πολύ παλιός. Ναι. Αυτός είναι δεκαετία 80, ήταν. Ναι, δεκαετία 80. Εγώ που είχα κατέβει, ναι. Και έχει ένα μαγαζί νομίζω και στην Καλυθέα έχει ανοίξει αυτός. Τον ξέρει όλη η Αθήνα. Και τον ξέρουν και εκτός Αθήνας, γιατί έχει μια συνταγή κρυφή, δεν ξέρω, σπάνια από την Αίγυπτο την έχει φέρει και φτιάχνει κεμπάπ μοναδικό. Ο τύπος είναι, ναι, είναι αλλού. Και έχω φάει και αλλού πολύ καλό κεμπάπ, αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα στο κρέας του που δεν τη βρίσκεις αλλού. Γι' αυτό, παρόλο που αυτός, παιδιά, εν έτη 2017, είναι ένα μαγαζί το οποίο δεν κάνει delivery. Αντιλαμβάνεστε, σας λέω έτσι. Δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Δεν ενδιαφέρεται να μπει στο τρυπάκι αυτό ούτε η food, ούτε delivery, ούτε τίποτα. Δουλεύει το μαγαζί, ό,τι ώρα και να πας είναι γεμάτο. Εννοώ, όχι μεσημέρι, ξέρω εγώ, έτσι. Είναι τόσο γνωστός. Δαβάκι, είπες, είναι αυτός. Πλατεία Δαβάκι στο Εγάλαιο, ναι. Στο Εγάλαιο, έτσι. Ναι, ναι. Θα πάμε. Δύο μέρες. Προλάβουμε. Θα είσαι δύο. Πώς θα γίνουμε προς τη μέρα, θα μοιράσουμε. Κοίτα, δύο φορές. Θα είσαι εδώ δύο φορές. Την πρώτη θα πάμε για μπέργκερ και την άλλη θα πάμε στον Νίκο. Ωραία. Λοιπόν, έλα, τώρα κάνουμε διάλειμμα. Αφού μας άρχισε την όρεξη, ξεκίνησε η διαδικασία. Πάμε να φτιάξουμε κάτω. Με τόσα τη βγάλουμε, όχι, θα παραγγείλουμε για μετά. Τι κάνεις τώρα, τι θα παραγγείλουμε μπέργκερ τέτοια ώρα. Ένα διάλειμμα. Σαλατούλα. Να γυρίσουμε να πούμε για μερικές ταινίες. Θα το κλείσουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα, παιδιά. Εντάξει, επαναλαμβάνω για όσους ακούνε στο YouTube μετά το live ότι σήμερα το TV και η εκπομπή είναι ευχής έργο. Έτσι, είχαμε τεράστια προβλήματα, μου κάει και το modem. Τελευταία στιγμή βρήκα ένα παλιό το οποίο επίσης είναι στα όρια του να καεί. Για να μην κοπούμε απότομα, θα κάνουμε ένα δεύτερο μέρος της εκπομπής και σιγά σιγά θα πάμε για κλείσιμο. Πάμε για διάλειμμα. Πάμε. Λοιπόν, έχω ένα ωραίο κομμάτι. Είχα πολλά τραγούδια σήμερα, δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα ακούσουμε. Πάμε για 5 λεπτά και διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε αγόρια και κορίτσια που μας ακούτε. Πάμε για δεύτερο μέρος της εκπομπής, λίγο πιο σύντομο θα είναι βεβαίως. Θέλετε να περάσουμε σε ταινιούλες, σειρές κλπ, παιδιά? Πάμε.
Ωραία. Να πω και εγώ, να πω μάλλον και εδώ τι είδα αυτές τις μέρες. Μάλλον ένα από αυτά θα πω. Εν τω μεταξύ, έχω αρχίσει και λέω πάλι χριστουγεννιάτικα σιγά σιγά, γι' αυτό δεν έχει νόημα. Αυτά τα πούμε άλλη στιγμή. Η συζήτηση στο chat για τα σουβλάκια έχει πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Μιλάνε τώρα για τον πληθωρισμό στα σουβλάκια. Που... δράχμες και τα λεφτά. Τέλος πάντων, ναι. Παλιότερα τον πληθωρισμό το μετρούσαμε, ναι, με το πόσο κάνει το σουβλάκι. Το γύρος βασικά. Το τιμάριθμο, ναι. 200 τραχές, μετά 250, 300. Τι και Λουίτζι, άκου να δεις. Αυτό, επειδή η εκπομπή πήγε σήμερα λίγο κάπως έτσι, παράξενα, έχουμε ακόμα δύο εκπομπές μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Η μία από αυτές θα είναι σίγουρα... θα περιλαμβάνει ένα τμήμα της παιχνίδια του 2018 που περιμένουμε, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο που ξέρουμε λίγο τις ημερομηνίες. Έτσι. Οπότε άστο να έτσι προς το τέλος αυτό θα το δούμε, είναι λίγο νωρίς. Πάμε να δούμε τώρα για ταινίες. Λοιπόν, α ναι, εγώ είδα το Dark Tower. Ναι. Αυτό το Dark Tower με τον McConaughey και τον... Ίντρις Έλμπα, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ τα βιβλία δυστυχώς δεν τα έχω διαβάσει, οπότε δεν μπορώ να πω. Δεν χάνεις και πολλά. Δεν χάνω και πολλά για τα βιβλία ή για τα βιβλία. Για τα βιβλία, για τα βιβλία. Okay. Τέλος πάντων, πες για την ταινία και ναι. Θα πω και. Λοιπόν, δεν ξέρω τι σχέση έχει με τα βιβλία, αν τα καταφέραν ή όχι, αλλά σαν ταινία, η ταινία αυτή είναι για γέλια. Είναι τραγική. Είναι ένα χυδαίο πράγμα το οποίο. Πραγματικά ξεφτιλίζει δύο πολύ καλούς ηθοποιούς, γιατί και ο Μακόναχη και ο Έλμπα, είπαμε. Έλμπα. Ο Έλμπα που παίζει και στο Λούθερ, που... ναι, το οποίο το είδα εγώ πρόσφατα. Ναι. Ναι, και στο Θόρ. Και στο Wire. Και στο Θόρ, ναι. Πολύ καλός ηθοποιός. Πολύ, πολύ επιβλητική μορφή, δηλαδή. Είναι ο, τι πας ρε παιδί μου, εντάξει, πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τι πράγμα είναι αυτό. Πήρανε και καλά ένα story το οποίο λένε ότι είναι και πολύ μεγάλο σε εύρος, έτσι τύπου Lord of the Rings και τύπου Game of Thrones. Νικόλα, εσύ τα έχεις διαβάσει, έτσι. Πολύ, όχι όλα, γιατί με κούρασε στο πέμπτο βιβλίο. Και ένας γνωστός μου από δουλειά, από τη δουλειά μου, είπε ότι το έκτο είναι πολύ αδιάφορο, οπότε θα χρειαστώ πολύ κουράγιο για να πάω σε αυτό. Δεν είναι το έπος σε στυλ του Lord of the Rings που σου βάζει ένα όφιλε αυτά τα επικά σκηνικά, ξέρεις, ολόκληρους πολιτισμούς, ναι. Αλλά είναι σαν ιστορία τραβάει πάρα πολύ. Είναι αυτή η ιστορία του πώς τον λένε τον πρωταγωνιστή, αυτού, να το πούμε, του cowboy, του gunslinger, του western, gunslinger. Του gunslinger, ναι, ναι. Γιατί αυτή την αισθητική έχει ο χαρακτήρας που πάει στην πορεία του προς αυτόν τον πύργο, που εγώ ακόμα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, μέσα από το βιβλίο βγαίνει σιγά σιγά αυτό το ταξίδι, αλλά πάει πολύ αργά. Το θέμα είναι πολύ ότι αργά. Τώρα στη ταινία δεν θα ήταν απίθανο να περάσει, απλά το πρώτο πρόβλημα που είχε φανεί με μέσα στην ταινία ότι κάναμε διάρκεια 87-88 λεπτά. Είναι 95 λεπτά ταινία, 90 καθαρό περίπου. Νομίζω κάτω από 90 ήταν. Ναι. Ναι, καθαρό είναι γύρω στα 90, ναι. Οπότε ναι. Πας να κάνεις ένα τόσο μεγάλο διήγημα σε ταινία και το πρώτο σφάλμα είναι, ας πούμε, τη διάρκεια. Δεν είναι μόνο η διάρκεια. Προσπαθεί να βγάλει και έχει υλικό από τρία βιβλία. Κρίνοντας από το τρέιλερ τώρα το λέω εγώ, ναι. Αλλά είδα σκηνές που είναι από τα τρία βιβλία. Ναι. Οπότε είναι, διάβασα λίγο... Ναι. Εγώ διάβασα από που αντλεί το υλικό σαν ταινία. Είναι όντως 3-4 βιβλία από ό,τι λένε. Είναι λίγο σκόρπια, δηλαδή το ταξίδι, το τάδε είναι από αυτό το βιβλίο. Ο χαρακτήρας ο τάδε είναι από αυτό το βιβλίο. Ο θάνατος του τάδε είναι από εκείνο το βιβλίο. Δηλαδή έχουν κάνει μια σειραφή πραγμάτων. Αλλά εντάξει, οκ. Okay, εξ αρχής όταν κάνει σειραφή από διάφορα βιβλία, το αποτέλεσμα είναι ψιλοεπικίνδυνο. Αλλά εδώ το έχουν πάει στο άλλο άκρο. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος σε αυτή τη σειρά, σε αυτή την ταινία, συγγνώμη. Δεν ξέρεις ποιος είναι τι και για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Εμφανίζει χαρακτήρες, πρόσωπα, καταστάσεις, πράγματα, δεν εξηγεί τίποτα. Τρύπες παντού. Και τι καταφέρνει λίγο πριν το τέλος να μας κάνει αυτόν τον gunslinger, ο οποίος, από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να είναι πολύ σημαντική και επιβλητική φυσιογνωμία στα βιβλία και να παίζει τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη όχι μόνο των γεγονότων, και καλά. Gunslinger. Ναι.
Αυτός είναι ο χαρακτήρας από τον οποίο περιστρέφονται τα βιβλία. Ωραία, είναι το πιο βασικό. Και τι γίνεται, αυτόν τον υποβιβάζει σε ένα τύπου, τι να πω, Matrix, να χοροπηδάει σε slow motion και να πυροβολεί μόνος του, να βγάζει από τη μέση 100 άτομα και να κάνουν πολύ έτσι, πώς να το πω, εντυπωσιακά εφέ, πώς αλλάζει τους μήλους στα περίστροφά του. Αυτά υπάρχουν στα βιβλία βέβαια. Δηλαδή είναι σε φάση που πάει απέναντι σε πάρα πολλά άτομα μόνος του και τον έχει σαν φοβερά δεξιοτέχνη με τα revolver, λέω ότι είναι προέκταση του χεριού του. Οκ, okay, Gunslinger λέγεται. Θα μπορούσαν να το περάσουν δανεικά σε ταινία αυτό το στυλ και να μην φαίνεται όπως το λες. Πρόσεξε, ναι, το πρόβλημα δεν είναι ότι έχει σκηνές δράσης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει τίποτα άλλο αυτή η ταινία. Έχει 2-3 σκηνές χωρίς να υπάρχει. Τι να πω, είναι ντροπιαστική για τους δύο βασικούς ηθοποιούς που έχουν βιογραφικό πολύ καλό και νομίζω, αν και δεν τα έχω διαβάσει τα βιβλία, διάβασα καλές κριτικές για αυτά, έψαξα δηλαδή μετά, έπαθα τέτοιο σοκ από το πόσο κακή ταινία ήταν, σαν ταινία, αυτόνομη, εκτός βιβλίων. Η ταινία είναι πολύ κακή, έτσι, που έψαξα να δω τι ακριβώς παίζει με τα βιβλία. Λοιπόν, τα βιβλία έχουν και καλές κριτικές και αρέσει και στον κόσμο, αρέσουν. Ναι, το κοινό τους. Δεν ξέρω τι να πω. Από εκεί και πέρα μείνετε μακριά, εκτός αν θέλετε έτσι να πάρετε μια υπήρχε ιδέα. Υπήρχε και πρόβλημα που είχα διαβάσει. Sorry, σε έκοψα Γιώργο. Όχι, τίποτα βρες. Γεια σου φίλε Κόζα GRH. Είχα διαβάσει τον ο σκηνοθέτης. Τον πήρανε μάλλον επειδή δεν είδε. Δεν είχε κάνει μεγάλες ταινίες αυτός και ξαφνικά του δώσανε μια ταινία με πολύ μεγάλο budget και είχα διαβάσει ότι απλά δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί μια παραγωγή τέτοια. Αυτό το budget, Νικόλα, δεν φαίνεται πουθενά. Δεν φαίνεται πουθενά στην ταινία ότι έχει budget. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να στο βάλουν να το δεις χωρίς να ξέρεις τι είναι, χωρίς να δεις τα credits και να θεωρηθεί ένα επεισόδιο μιας αρκετά ακριβής τηλεοπτικής παραγωγής. Αυτό. Είχε budget, βλέπω, 60 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν είναι τα υπέρογκα αυτά των Hollywood, αλλά είναι πάλι budget. Δεν φαίνεται πουθενά. Πουθενά του. Και το CGI μέτριο είναι. Ναι, ταινία. Ναι. Ταινία Netflix που λέει ο Μιχάλης και ούτε έτσι. Να ξέρει, ετοιμάζανε και μια σειρά βασισμένη στο Dark Tower. Αυτή, επειδή δεν έχει ακουστεί καθόλου μετά την ταινία, ενδέχεται να έχει φάει καν άκυρο τώρα. Γιατί η σειρά θα είχε σύνδεση με ταινία. Με τους ίδιους ηθοποιούς. Τόσο. Όχι, σε σειρά τώρα να βάλουν τον Μαχόνιν και τον Έλμπα, μάλλον θα το ξεβόραν το budget, φαντάζομαι. Αλλά στα βιβλία δείχνει την ιστορία αυτή του Gunslinger, ας πούμε, στο παρελθόν σε σημεία. Νομίζω αυτό θέλα να κάνουν στη σειρά. Αλλά και να είναι αυτή η έμεση η σχέση με την ταινία. Πάλι το θέμα είναι ότι αν σαν όνομα το Dark Tower βγει άσχημο, έχει πάρει τόσο χαμηλές βαθμολογίες, πού θα πάει ο άλλος να εμπιστευτεί μετά σειρά που θα έχει σύνδεση με αυτό, με μια ταινία, ναι, που πήγε τόσο άσχημα. Γιατί και στο box office πήγε άσχημα. Δεν είναι από αυτές τις ταινίες τύπου Transformers που τρώνε χώσιμο αλλά βγάζουν τα εκατομμύρια. Ναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Οπότε δεν τους νοιάζει. Αυτό είναι ένα πρωτογενές υλικό που φωνάζει ότι θέλει σειρά. Δηλαδή, ποιος σκέφτηκε να πάρει 7 βιβλία για να το κάνει ταινία 85-90 λεπτών. Αυτό ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες για τον Άρχοντα που προσπαθούσαν να το κάνουν μια ταινία και ευτυχώς που βρέθηκε η New Line και το έκανε τριλογία. Ακριβώς, ναι. Ναι. Ακριβώς. Είχα διαβάσει γι' αυτό το μεταξύ Lord of the Rings ότι δεν ξέρα στην αρχή αν θα γίνει τριλογία. Ξαρωτιόταν από την επιχείρηση της πρώτης ταινίας. Οπότε ο Peter Jackson λέει γυρνούσε σκηνές όσο μπορούσε και από τις άλλες ταινίες. Και σε σημεία ηθοποιοί δεν ξέραν τι γυρνούσαν, γιατί τα γυρίσματα γινόντουσαν λίγο ανάκατα. Σε σημεία, αφού έχουμε τώρα το σκηνικό, ας γυρίσουμε και αυτή τη σκηνή. Μήπως φάμε κανάκιρο, πότε ίσως να το σώσουμε, κάπως ξέρεις. Καλά. Σε δύο ταινίες αντί για τρεις ή κάπως έτσι. Νικόλα, Νίκο και Γιάννη, αν σκεφτείτε λιγάκι τι επικρατεί στο Hollywood σήμερα, τι σκουπίδι έρχεται από το Hollywood. Όχι. Έρχονται και καλά πράγματα, έτσι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τι επικρατεί, πώς, τις συνθήκες και τα λοιπά, ο άνθρωπος, το τι κατάφερε εκεί το 98-99, ήταν τρελός αυτός, έτσι, ήταν τρελός. Με τι περγαμηνές τώρα, δηλαδή, από κάτι
Τι έχω πάει. Α, Brain Dead και. Το Brain Dead, το. Το Meet the Feebles και κάτι ναι, τέτοια. Και του το... δώσαν ξαφνικά μία. Ναι. Το τρομερά πλάσματα, πώς λεγότανε. Αυτό πιο μετά είχε. Α, όχι, πιο πριν, sorry. Ναι. Ναι. Το, πριν ναι, το Lord of the Rings. Πριν, ναι, ναι. Mm-hmm. Ο άνθρωπος χωρίς περγαμηνές πήρε budget, μαζεύτηκε εκεί στη Νέα Ζηλανδία με κάτι τρελούς άλλους, ας πούμε, και κάνανε αυτό που κάνανε. Αν το σκεφτείς, ήταν άθλος. Και πώς το λένε, διαφεντεύανε την pop κουλτούρα για μια πενταετία. Ναι. Όλα τρέφονταν για αυτά. Ναι. Εγώ είδα πολύ πράγμα πάντως τελευταία. Για ρίξε. Λοιπόν, καταρχάς είδα το Futureman. Με το Futureman, παιδιά, πέρασα πάρα πολύ καλά. Ξεκινάει με ένα βιντεοπαιχνίδι που παίζει ένας τύπος και δεν μπορεί να το τερματίσει κανένας, έτσι. Και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτό το βιντεοπαιχνίδι το τερματίσεις, έρχονται από το μέλλον στρατιώτες, δύο στρατιώτες για παράδειγμα, ένας άντρας και μια γυναίκα, γιατί περνάς το απόλυτο trial για να σε... Αυτό ρε φίλε είναι Last Starfighter story, από ναι, τα, yeah, ναι, από ναι, τα 80's. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει λίγο... Κάποιες φορές το χιούμορ του είναι πετυχημένο, κάποιες είναι χοντροειδέστατο. Δηλαδή, ας πούμε, στην πρώτη στιγμή που φτάνουν οι άλλοι με το. Να σου πω ένα σκηνικό για να καταλάβετε. Είναι σειρά ή ταινία. Σειρά είναι. Α, σειρά. Ο άλλος ρε παιδί μου αφανίζεται σκεφτόμενος στην ηρωίδα, έτσι. Και την ώρα που φτάνουν τη σπιτσιλά, έχει κάτι στις χοντράδες. Αλλά. Παιδιά, δεν έχω ξαναδεί τόσες pop culture αναφορές σε σειρά σε καμία άλλη. Πραγματικά όλα. Όλα τα επεισόδια είναι homage, είναι στο, πώς το λέμε, Back to the Future, Easy Rider, τι να σας πω, Terminator, έχουν ένα ολόκληρο επεισόδιο που κοροϊδεύουν τον Κάμερον. Πάνε, δηλαδή, τι να σας πω, πει του Κάμερον που θα ρίξω σπόλιο τώρα και δεν μπορώ. Πάρα πολύ καλό. Εγώ δηλαδή, μαζί με το Orville έτσι, που κέρδισε, με κέρδισε σταδιακά η σειρά, έτσι, σε sci-fi, όχι, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, το science της υπόθεσης, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σύμπαν με τεχνολογίες που θα σου αναλύσουν πολύ, δεν ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Αλλά έτσι ανήκει σε αυτό το genre και humor, πάρα πολύ καλό. Και λίγο κάφρικο. Πέρασα πολύ καλά. Πέρασα καλά με το Secret History of Comics, το οποίο είναι ντοκιμαντέρ της Robert Kirkman's Secret History of Comics του AMC, το οποίο βλέπει από τα βασικά αμερικάνικα κόμικ την ιστορία, πώς δημιουργήθηκαν, και εντάξει, για κάποιον που ξέρει δεν θα του πει καινούργια πράγματα, για μένα που δεν ξέρω έμαθα κάποια αρκετά ενδιαφέροντα φερρυπίν, την δικαστική μάχη μεταξύ των δημιουργών του Superman και της DC. Δεν ξέρω αν την ξέρετε. Α, όχι, το, όχι. Ναι, μπράβο, οπότε τον κοινωνικό ρόλο της δεκαετίας του 60 των κόμικς των Marvel, που ρε παιδί μου οι X-Men μπήκαν μέσα και ακολούθησαν για παράδειγμα το κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ουσιαστικά ήταν μια αναπαράσταση, μια αλληγορία ήταν αυτό, όπως ήταν τότε με τους μαύρους που διεκδικούσαν δικαιώματα τους και υπήρχε όλος τόσο ο φυλετικός ρατσισμός. Αντίστοιχα οι X-Men έπαιζαν ένα τέτοιο ρόλο, ήταν ένα όχημα. Και το πώς κατάφερε σιγά σιγά η Marvel να μπει στα ρουθούνια της DC, η οποία τη δεκαετία του 40, του 50 και του 60 ήταν. Μέχρι και τη δεκαετία του 60 ήταν κυρίαρχος. Για την ιστορία της Wonder Woman και πραγματικά τι περίεργη ιστορία έχει πίσω, παιδιά, η Wonder Woman, ότι είναι παιδί ενός. Εσύ το ξέρεις, Νικόλα. Ένας ψυχολόγος. Επειδή θα βγει ταινία βιογραφική αυτού, ακριβώς. Είδα λίγο τι παίζει. Για πες τι ακριβώς είναι, δεν το ξέρω αυτό. Φαντάζω ότι είναι ένας ψυχολόγος, ο οποίος ταυτόχρονα έχει και κάποια ερωτικά βίτσια και ταυτόχρονα ζει δηλαδή με τη γυναίκα του και την ερωμένη του για δεκαετία 20. Ζουν όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Αυτός έχει ένα θέμα με τον domination των γυναικών. Του αρέσει, ρε παιδί μου. Uh-huh. Και από εκεί δημιουργείται η ιδέα για τη Wonder Woman, η οποία σε κάθε. Στριπάκι παραστριπάκι δεν είναι κόσμο με το μαστίγιο, έτσι δεν είναι. Ναι, με το Lash of Truth. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα για το τι σημαίνει αυτό, ισχυρή γυναίκα, καταρχάς ηρωίδα, και η γυναίκα εκείνη την εποχή να πρωταγωνιστεί, είναι πολύ σημαντικό από μόνο του. Άσχετα που η πηγή, ας πούμε, η βάση μπορεί να είναι, ας πούμε, η φαντασιώση ενός άντρα, που δεν ήταν, γιατί αυτός γενικά ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, συγγνώμη παιδιά, πίστευε στην ισχυρή προσωπικότητα των γυναικών και ότι έπρεπε να προβληθεί παραπάνω. Και του βγαίνει και στο κρεβάτι, δεν μας απασχολεί αυτό φυσικά.
Οπότε, άλλη μια πολύ καλή ιστορία. Και το τέταρτο επεισόδιο που είδα ήταν τι επιρροή είχε στα κόμικ το 9-11. Πώς δηλαδή στην αρχή. Και αυτό το επεισόδιο προσέξτε το, γιατί αν το δείτε, μην το περάσετε για Αμερικανιά. Στην αρχή θα σας φανεί ότι, ξέρεις, αμέσως μετά την επίθεση, γιατί τα κόμικ ουσιαστικά, η μέκα των κόμικ από ό,τι κατάλαβα, είναι η Νέα Υόρκη. Έτσι, DC, Marvel εκεί πέρα είναι. Ή τουλάχιστον είναι. Το με έκανε λάθος, γιατί μιλάω για κάτι που δεν γνωρίζω, παιδιά. Συγγνώμη, έτσι το λένε στη σειρά. Αλλά επειδή είναι DC και Marvel, ας πούμε ότι έχει ένα μεγάλο. Ναι, μέρος. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λες, νομίζω. Ισχύει. Ναι, εντάξει, επειδή δεν είναι κάτι που ξέρω, παιδιά, μην πω καμιά χαζομάρα τώρα. Πώς ξεκινάει, ρε παιδί μου, ο Spider-Man που βλέπει την πόλη του να καταστρέφεται. Έτσι. Και το γυρνάει στο πιο πατριωτικό, με την έννοια όμως ότι όλοι μαζί μπορούμε, με αυτή την έννοια. Και όταν ξεκινάει η επίθεση στο Ιράκ από τον Bush το 2003, ταυτόχρονα μπαίνει και στο μυαλό των δημιουργών το Civil War. Ο ένας είναι ρεπουμπλικάνος και ο ένας είναι δημοκρατικός. Και μάλλον ο Captain America είναι δημοκρατικός, ο Iron Man ρεπουμπλικάνος. Και το πώς συγκρούονταν η Αμερικάνικη κοινωνία πέρασε και στα κόμικ της Marvel. Είναι κάτι πράγμα το οποίο ούτε τα είχα σκεφτεί, ότι μπορεί να είχαν τέτοια επιρροή. Και γενικά δείχνει μια ωραία οπτική για κάποιον ο οποίος φυσικά δεν τα ξέρει αυτά. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι δίνει πολύ obscure πληροφορίες ή πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κάποιος που λατρεύει τα κόμικ. Αλλά γενικώς κάθε επεισόδιο είχε κάτι να πει. Εντάξει, υπάρχει και χώρο πρόβλημα για τις ταινίες τους. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Σχέμα. Αλλά ειδικά η ιστορία, παιδιά, πίσω από το Σούπερμαν εκεί είναι μια πολύ διδακτική ιστορία πνευματικών δικαιωμάτων και το τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να φτάσουν τη δεκαετία του 70 και να φανεί το όνομά τους πια στην ταινία της Warner Bros. Όπου 40 χρόνια μετά τους αναγνωρίστηκε ότι ήταν αυτή η δημιουργία και το τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή η σειρά, Νίκο, λέγεται Secret History of Comics, είπες. Comics, ναι. 4 επεισόδια έχει βγάλει, τώρα τρέχει. Ωραία απόψη. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι. Γιάννη, έχεις να προσθέσεις τίποτα? Εγώ είδα το Λούθερ που είπαμε και πριν, τον Έλμπα. Εντάξει, η βρετανική παραγωγή, η οποία βρωμάει από την αρχή, έτσι, και είναι κάτι πιο κοντά σε εμάς. Δηλαδή βλέπεις έναν detective ο οποίος δεν κουβαλάει όπλο, προσπαθεί να λύσει προβλήματα, παρά το πιστολίδι, ας πούμε, που συναντάμε κυρίως στις αμερικάνικες σειρές, έτσι, με detective και εγκληματολογικές, ας πούμε, υποθέσεις και τα λοιπά, με λίγο πιο προσωποκεντρικό, το, ας πούμε, ο Έλμπα γύρω από αυτόν περιστρέφονται, και δεν είναι τυχαίο ότι νομίζω από ένα σημείο και μετά, νομίζω έχει 4 σεζόν, αλλά στα βρετανικά τα πρότυπα, έτσι, είναι 5-6 επεισόδια, ναι, η κάθε σεζόν. Νομίζω από ένα σημείο και μετά, από τη δεύτερη τρίτη σεζόν, είναι και παραγωγός ο ίδιος ο Έλμπα. Θα την πρότεινα όποιος θέλει να δει κάτι έτσι λίγο πιο διαφορετικό από το κλασικό, το αμερικάνικο, το crime, δράμα κτλ. Παίζει πολύ και με την προσωπική ζωή του Λούθερ. Το... Ναι, λίγο με την εκκλησία αυτή ηθοποιός, αρέσει, και τη βλέπω παντού. Την πετυχαίνω παντού αυτή την τύπησα. Είναι πολύ. Αυτή που παίζει και στο Affair, λες. Ναι, μου φαίνεται και στο. Όχι, δεν παίζει στον Gotham, θα παίζει άλλη. Πού παίζει αυτή. Ναι, πολύ μακρύ λαιμό. Κατά αυτόν το χαρακτηριστικό της. Έχει ενοχλητικά μακρύ λαιμό, ρε παιδιά. Πώς γίνεται, εντάξει, ενοχλητικά μακρύ λαιμό. Από ποιο ύψος κοιτάνε, να ξέρουμε. Κάτσε να πούμε πώς λέγεται, ρε παιδιά. Για τη Ruth Wilson, λες. Που παίζει την Alice Morgan. Όχι, τόσο, να έκανα τόσο λάθος εγώ. Η Ντίρα Βάρμα. Η Ντίρα Βάρμα, ρε παιδιά. Κάτι με είπες. Α, λες για τη γυναίκα του. Τη γυναίκα του, ναι. Game of Thrones, η Ελάρια Σαν. Ναι, κάτι να ξεχάσετε. Ναι. Ποια ήταν στο Game of Thrones? Α, ναι. Και στο Human Target, που το έχει δει, έτσι, ένα δύο σεζόν είχε τρέξει. Έπαιζε την Ήλσα Πούτσι εκεί πέρα. Συγγνώμη. Γελάτε, ρε, εσύ, γελάτε. Το Human Target ήταν μια σειρούλα που είχε τρέξει ένα χρόνο και δύο σεζόν, όπου αυτό ήταν Human Shield για
για διασημότητες. Ουσιαστικά σε προσελάμβαναν για να αποτρέψει επιθέσεις. Είχε την πλάκα του. Ο άλλος λέει, για βάλε μια φωτό με την Καμιλό Πάρδαλη. Είναι να μην δώσεις σε τέτοιο λαβί, ρε. Αρχίσεις τώρα. Το episodes είδα εγώ, episodes, που είναι και στο Netflix, εδώ τουλάχιστον. Τι βρήκε. Γιατί έχεις από... Ναι, τώρα καταλάβω για λες, αυτή τη... Τι πουτσι είναι. Πουτσι, από το αμίμπο εννοείς, ε, το... που γράφει εδώ Ντάρτερ. Για Νικόλα, έλεγες. Για το episodes. Στο Netflix το είδα εγώ. Δεν ξέρω αν το έχει και στην Ελλάδα. Για με δύο Βρετανούς σναριογράφους, ένα ζευγάρι που έχουν πολύ επιτυχημένη σειρά στην Αγγλία και τους βρίσκει ένας παραγωγός από το Hollywood και θέλει να τους φέρει στο Los Angeles για να γυρίσουν εκεί, υποτίθεται, την αμερικάνικη εκδοχή. Κομμωδία είναι, κλασικά 20 λεπτά ή 30 λεπτά επεισόδια, πόσο είναι. Και το μεγάλο του αστέρι των ηθοποιών, καλά εννοείται ότι όλα πάνε στραβά όταν πάνε, γιατί αυτός τελικά δεν έχει δει καν τη σειρά, θέλουν να αλλάξουν όλα τα στοιχεία από τη σειρά και όλα αυτά. Ξέρεις, αυτό μου θυμίζει, Νικόλα, το επεισόδιο από το Community, ρε, με τον Inspector Space Time. Το έχετε δει? Ναι, δεν θυμάμαι το όρθιο. Είναι το επεισόδιο που θέλουν να κάνουν και καλά... το Doctor Who αμερικάνικο, ναι. Και το κάνουν σαν πουνόπερα και ο Άμπετ φρικάρει. Το θυμάστε? Ναι, εντάξει, Community, παιδιά. Εγώ, ναι, εκτός από το Dark Tower, πρέπει να πω ότι γύρισα πάλι στο Community, βλέπω λίγα μερικά επεισόδια πάλι. Εντάξει, ναι. Αξεπέραστο. Ναι, και το αστέρι που βρίσκουν όλα είναι με τον Τζοέ από τα Χαράκια. Ναι, το Matt LeBlanc. Ναι. Ο οποίος υποδίδει τον εαυτό του, έτσι. Παίζει κανονικά ως Matt LeBlanc στη σειρά. Απλά μπερδεύτηκα γιατί είχε βγει και μια άλλη σειρά που έπαιζε αυτός, αλλά ήταν και ένα Joy, κάπως έτσι λεγόταν. Όχι το Joy. Αυτό ήταν το διακομωδί κιόλας μέσα στο episode. Αυτό ήταν spin-off από τα Φιλαράκια, μια μισή σεζόν. Άπατο, άπατο. Αλλά αυτό συμπαθητικό, εντάξει, και ο Matt LeBlanc παίζει καλά, γιατί για τέτοιους ρόλους είναι τελικά. Παίζει φυσικά, το θέμα είναι ότι παίζει και δεν φαίνεται σαν να κάνει οντισιόν σε επεισόδιο στα Φιλαράκια, που ήταν ηθοποιός εκεί πέρα, όσο θυμάστε. Ναι. Έτσι, γιατί τον είχα δει και στο Lost in Space, ας πούμε, και εντάξει, ήταν σαν να βλέπεις τον Joy που προσπαθεί να πείσει ο παραγωγός ότι είναι ηθοποιός. Ελαφρύ χιούμορ, έχει χαριτωμένο, είναι, ξέρεις, για αυτές τις κομμωδίες, για την ώρα του φαγητού, μια χαρά. Νικόλα... Έχει ένα καλό ποσοστό καλών αστείων, έτσι, που βλέπετε, άνετα, ας πούμε, σειρά. Θες να πεις λίγο τίποτα για τη Marvel και το Hollywood, είναι και ο Σατσάντο εδώ. Οχ. Που έλεγες ότι... Ναι. Με αφορμή για το... Ναι. Πήγα να γράψω μερικά πράγματα στο νέο τώρα. Με αφορμή το Infinity. Πρώτα απ' όλα. Θα βγει η ταινία και σε δύο μέρη, οπότε θα κάνουμε μετά... Όχι άμεσα, αλλά σε κάποιο σημείο του χρόνου... Τον επόμενο χρόνο θα γίνει κάποιος απολογισμός, φαντάζομαι, του Marvel Cinematic Universe από πολλούς. Γιατί είναι ένα καινούριο σκεύασμα, αυτό, κινηματογραφικό σκεύασμα, ας πούμε. Πώς να το πούμε. Είναι και ο Ντάρθ εδώ. Ωραία, λοιπόν, αφού είναι ο Ντάρθ εδώ και είναι και ο Σατ Σάντου εδώ. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε τι χάλι είναι αυτός ο Θάνος, πώς τον φτιάξανε? Όχι ο Θάνος Τσομπάνης. Ο Θάνος Τσομπάνης είναι και γαμώτα παιδιά. Είναι πολύ. Ο Θάνος Τσομπάνης είναι φοβερό παιδί. Ο Θάνος του σύμπαντος της Marvel στο Marvel Cinematic Universe, πώς τον κάνανε έτσι? Τι απαράδεκτο lifting του κάνανε, παιδιά. Τουλάχιστον όταν τον είχαμε πρωτοδεί στα credits εκείνα εκεί, στα easter eggs, τέλος πάντων, στις σκηνές που εμφανίζονται στο τέλος διαφόρων ταινιών, ήτανε τι μια χαρά, ρε Ντάρθα. Το ήμουνα σίγουρος. Γιατί μια χαρά. Κάτσε ρε Γιώργο, με αυτό που εμφανίζεται στο Guardians of Galaxy έχει διαφορά? Αυτός. Ναι. Ναι, ναι. Guardians of Galaxy. Νομίζω παρόμοιος είναι, ρε. Εντάξει, λέω ότι και είχε κάνα φοβερό. Δεν έχει την πανοπλία, λέει. Τι δεν έχει την πανοπλία, αυτό είναι το πρόβλημα? Ότι δεν έχει την πανοπλία, γιατί θα μας τρελάνετε εσείς. Για πες ποιο είναι το πρόβλημα.
Λοιπόν, κάτσε να δεις. Έλα, επειδή είναι και με λίγο πηγούνι μεγαλύτερο. Δεν είναι μόνο η πανοπλία. Γενικά δεν μου αρέσει καθόλου πως το... Είχανε πει ότι θα τον αλλάξουνε. Μην κάνεις body shaming στο Thanos. Thanos. Έτσι είναι ο Thanos, όπως είναι ο Thanos, βασικά. Ο Thanos Τζομπάνης. Αυτή είναι η διαφορά, λέει, έχει την πανοπλία. Θάνος στο Google και σου βγάζει Θάνος Πετρέλης με... Ε, ναι, ρε. Πρέπει να κρύψουμε την IP μας, δεν γίνεται. Κάτσε να ξαναέβαλω το τρέλιο εδώ για να δω. Για να δω τον Θάνο πάλι. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι λίγο πιο... εγώ από τα κόμικς τον θυμάμαι λίγο πιο απάνθρωπο. Λίγο πιο κτίνος, πιο... πώς να το πω... διαστημική οντότητα από αυτό που βλέπω εκεί. Εδώ είναι σαν ένα. Να το κάνω να μοιάσει και με τον Josh Brolin που του δίνει. Ναι. Εδώ μου φαίνεται λίγο σαν. Σε ένα χρόνο στο διάστημα κάθε. Πόσο πιο διαστημική οντότητα μπορεί να είναι. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή για να δέχεται. Πιο πολύ με το Θάνο Μικρούτσικο μοιάζει, λέει. Να σου πω, δες τη φωτογραφία που έβαλα. Γενικά ο Θάνος είναι και καλά ένας από τους τιτάνες και από τους πιο επικίνδυνους και πιο ισχυρούς που έχουν υπάρξει το ποτέ. Όχι, είναι του, ναι. Του σύμπαντος. Ναι, ναι. Ναι. Δεν είναι ο πιο ισχυρός της Marvel, γιατί υπάρχει ένα πλάσμα που λέγεται Beyonder, που τον έχουν ξεχάσει εκεί στη Marvel, δεν ξέρω γιατί. Ο οποίος ήταν ουσιαστικά... Ούτε ο Γκαλάκτους είναι. Ούτε ο Γκαλάκτους, όχι. Τον Γκαλάκτους... Beyonder. Ναι, τον Γκαλάκτους τον είχε πάρει ο Beyonder και τον είχε για πλάκα τον είχε πάρει. Για πρωινό. Για πρωινό μαζί με τους υπόλοιπους ήρωες στο... Συγγνώμη, βλέπω ένα Beyonder Secret. Εδώ κάτι εικόνες και φαίνεται ένα πολύ φλούφλης πράγμα. Είναι, βασικά είναι θεός, είναι σαν να είναι θεός. Ο Stan Lee είναι ο Beyonder. Ναι, είναι υπερατού, δεν έχει σημασία πως ναι, ναι. Τα κερδάει όλα. Τα κερδάει, κερδάει. Τα κερδάει όλα. Λοιπόν, ναι, δεν μ' αρέσει έτσι πως τον δείχνουν, δεν ξέρω. Εντάξει. Αυτό καθαρά και μόνο για το εικαστικό, έτσι, από εκεί και πέρα. Εγώ έχω περιέργεια πάντως να δω πως σε μια ταινία θα χωρέσουν όλους αυτούς τους χαρακτήρες, έτσι. Και τους Guardians και τους γήινους και τους εξωγήινους και όλους μέσα. Και πώς θα βγει ένα πράγμα με συνοχή από αυτή τη ταινία που να μπορούν να έχουν όλοι οι χαρακτήρες. Το είχαν πετύχει σχετικά καλά βέβαια με το Civil War. Άλλο αν δεν μ' άρεσε, τουλάχιστον σαν χαρακτήρες καταφέραμε κάποιο μαγικό τρόπο να έχουν όσο χρόνο μπορούσαν. Ανάλογα με το στάτους τους βέβαια. Εντάξει, είναι δύσκολο το έργο. Δύσκολο το έργο, είναι βαρύ το φορτίο για ένα κάτι τέτοιο. Marvel είναι, λέει, μισ κάτι. Εντάξει, ναι μωρέ, τώρα να είχαμε να λέγαμε. Λείπει και ο Σάββας, τώρα ευκαιρία είναι. Δεν καταλαβαίνετε. Είμαστε μάλλον. Τι λέτε εκεί και τέτοια. Ναι, αυτό που λέει αυτό τώρα με το... Νικόλα, αυτό που λέει έχει να κάνει αυτό που ρώτησες εσύ τώρα με τη... τη σκέψη σου, τέλος πάντων, τον προβληματισμό σου. Λέει ο Σαντ Σάντο, αν εστιάσουν στην ιστορία, δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί δεν χρειάζεται να τους παρουσιάσουν ξανά, είναι όλοι γνωστοί. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσα στα χρόνια με τις αυτόνομες ταινίες του καθενός, έτσι. Γιατί καλά, ναι, εξυπηρετούν και αυτό το ρόλο. Γάλαξη και ρίξουν ένα λέιζερ με το διαστημόπλοιο και αυτό ήταν, α, γεια σας, είμαστε και εμείς εδώ. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, παιδιά, όσο και αν τους έχεις γνωρίσει σαν χαρακτήρες, νομίζω. Θέλει να πει ο ρε μου ότι δεν θα σπαταλήσει χρόνο να σου εξηγήσει ποιος είναι ο Χ και ο Ψ, γιατί έχουν γίνει ταινίες για τον καθένα χωριστά. Ναι, αλλά πάλι υπάρχουν 15-16 χαρακτήρες, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Είναι γερό το... Ναι, εντάξει, θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο, ναι, θα είναι δύσκολο. Πώς θα το κάνω. Εσένα το πρόβλημά σου ποιο είναι, ρε Μαρκόγλου? Δεν μας είπες το πρόβλημα ποιο είναι. Με τις ταινίες, με το Cinematic Universe. Με το Cinematic Universe. Ναι, αυτό που αναρωτιέμαι είναι τι παρακαταθήκη θα αφήσουν και πώς, ίσως και μόνο αυτό που λέμε να φαίνεται αστείο σε κάποιους. Αν μετά από χρόνια θα θυμόμαστε αυτό σαν ένα απλά πείραμα, ένα Marvel Cinematic Universe που ήταν φοβερά επιτυχημένο οικονομικά κτλ. Αν θα θυμόμαστε μόνο αυτό ή αν θα θυμόμαστε κάποιες ταινίες και θα λέμε τι είχαν κάνει εκεί, τι φοβερό ήταν το άλλο, ή αν θα είναι όλο ένα...
αφηρημένο πράγμα στο μυαλό μας και απλά θα μιλάμε για Marvel Cinematic Universe. Δηλαδή δεν θα μιλάμε για ταινίες όπως είχε βγει, όπως, όπως παλιότερα, ας πούμε, έπει, όπως το Lord of the Rings, όπως το Matrix, όπως το Jurassic Park, όπως Indiana Jones, όπως δεν ξέρω πώς άλλα. Που ήταν ταινίες που έχουν μείνει στην ιστορία, ας πούμε, γιατί προσφέραν Άρχι κάτι. Είναι τεράστια διαφορά, Νικόλα, γιατί... έτσι είναι ο αριθμός τους. Δεν έχει σημασία. Μα το αριθμός αυτό είναι ότι το ανεβάζεις σε ένα σημείο και γίνεται πλέον ποσοτικό και όχι ποιοτικό. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, σκέψε ότι πάρε το Iron Man το ένα, πάρε το Winter Soldier, έτσι. Ναι. Πάρε το Guardians of the Galaxy το πρώτο, τα οποία είναι καλές ταινίες. Ναι. Είναι ήδη τρεις. Το Iron Man ήταν ακόμα φρέσκο. Ήταν ακόμα το πρώτο που είχε βγει. Ακριβώς. Ήταν συμπαθητική παραγωγή. Όλα τα άλλα που είπες εσύ έχουν 3 με 4 ταινίες maximum. Και δεν είναι και όλες καλές. Ας πούμε το Matrix για παράδειγμα. Το Indiana Jones τα τρία πρώτα είναι και τα τρία καλά. Ή το Lord of the Rings. Τα τρία πρώτα Lord of the Rings. Ναι, δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι τελειώνανε. Έτσι. Είχε ένα τέλος. Δηλαδή και το Matrix σαν τριλογία είχε σχεδιαστεί. Άλλο που δεν βγήκε καλό το τρίτο. Θα τέλειωνε έτσι κι αλλιώς εκεί. Δεν υπήρχε ακόμα τότε. Αυτός ο ιός αυτό το πάθος στο Hollywood να τα κάνουν να τραβήξουν όσο πάει. Κάποιοι παλιότερα λέγανε θα βγει τριλογία αυτό, μπαμ, τελείωσε, δεν θα βγει άλλο. Οπότε και το Matrix θα τέλειωνε εκεί πέρα. Είχε κακό τελείωνομα μεν, αλλά θα τέλειωνε και τελικά έμεινε ως το Matrix. Πλέον τώρα ας πούμε... Συγγνώμη, παρένθεση, ήταν αστείο αυτό με τα άλλα τρία Lord of the Rings που βγήκαν μετά, έτσι δεν ήταν, χαζομάρα ήταν προφανώς και δεν έχουν βγει άλλα τρία Lord of the Rings, ούτε υπονόησα κάτι τέτοιο. Ναι, συνέχισε Νικόλα. Άμα ρωτάς γι' αυτό, γιατί είπα κάτι τέτοιο. Ναι. Νομίζω, Νικόλα, ότι αυτό έχει δύο... Οπότε, ναι, αυτό το... Αυτό, η ερώτησή σου έχει βασικά... Έχει δύο... Πώς να το πω, έχει δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το καθαρά άμεσο... αποτέλεσμα που έχει μια ταινία από την ποιότητά της, δεν μιλάμε για τις πρακτικές επιτυχίες και τα λοιπά, έτσι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το άμεσο, δηλαδή κινηματογραφικά, αν πραγματικά έχει να πει κάτι, κινηματογραφικά, δεν λέω για υψηλή τέχνη, Godfather και Apocalypse Now, κινηματογραφικά για αν εξυπηρετεί αυτό για το οποίο φτιάχτηκε και αν έχει μια αρχή ποιότητα. Και το δεύτερο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πίσω μετά από χρόνια. Η απάντηση αυτή δεν μπορεί να δοθεί τώρα για το αν θα είναι. Αν το Infinity War ή το Iron Man ή το Guardians το πρώτο θα είναι τα Matrix και τα Lord of the Rings της γενιάς αυτής, γιατί θα πρέπει να περάσουν χρόνια. Μην ξεχνάς ότι υπήρχαν πολλοί που κορόιδευαν το πρώτο Star Wars, που κορόιδευαν το δεύτερο Indiana Jones, το δεύτερο, έτσι, το... Ναι, ναι. Ναι, το Temple of Doom. Το Temple of Doom στην Ινδία, ναι. Γιατί εμένα μου άρεσε. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Ακόμα και σήμερα πολλοί το θεωρούν πολύ κακή ταινία αυτό. Γιατί δεν και καλά. Γιατί. Ναι. Λοιπόν. Μυαλά πυθίκου. Υπάρχει, μπορείς να ξεχάσεις αυτή τη σκηνή ποτέ. Δεν μπορείς. Ναι, ρε φίλε, δεν μπορείς. Ναι. Έκανε εντύπωση. Γιατί όχι. Ναι. Καλά, πρέπει να είναι. Όχι, πρέπει. Είναι politically incorrect όσο δεν πάει το τέτοιο το δεύτερο. Απλά το είχα δει σε παιδική ηλικία. Αυτό το κυνηγητό με το τρενάκι, το ξύλο που έπεφτε και αυτά, εντάξει, μου έχουν μείνει. Ναι, εντάξει. Ναι. Οπότε θα φανεί. Και το άλλο, ναι. Θα φανεί μετά από χρόνια η αξία του. Είναι λίγο μεγάλη ηλικιακά για να συγκινηθούμε από κάτι τέτοιο. Όχι, ρε. Γιατί. Τι να σου πω. Εγώ, ας πούμε, με ταινίες όπως το. Όπως το Mad Max, ας πούμε, το καινούριο που βγήκε, ενθουσιάστηκα και είμαι ακόμα ενθουσιασμένο με αυτή τη ταινία. Για παράδειγμα. Τώρα θα μου πεις είναι συνέχεια των παλιών. Εντάξει. Το The Raid που είχε βγει. Ποια χώρα ήταν αυτό. Ινδονησιακό. Θα με ακούει ο αδερφός μου τώρα και θα με βρίζει γιατί το έχω πρίξει με αυτή την ταινία. Που είναι μόνο καράτε που λέγανε παλιά. Ξυλίκι. Πάλι είχαν ξυλίκι, πάλι είχαν ουσιαστό. Γιατί κάνανε κάτι φοβερό αυτοί οι τύποι με τα κασκαντερίλια και αυτά. Δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ ηλικία να κάνει αυτό το θέμα. Να πεις αυτή την γκρίνια και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι όσο και αν λέω για αυτές τις ταινίες της Marvel τώρα, έχω κάτσει και τις έχω δει, τις περισσότερες από αυτές, έτσι. Και μερικές τις έχω χαρεί, εννοείται. Πάω στο κινηματογράφο και τις βλέπω γιατί μου αρέσει να δω αυτό το θέαμα σε κάποιες φάσεις. Το θέμα είναι τι σου μένει μετά, αν σου μένει τίποτα και αν αυτό που είδες ξεχνιέται τη στιγμή που βγαίνεις από την αίθουσα. Παιδιά, δεν έχω ξεχάσει, ας πούμε, είχα δει το Jurassic Park ή το Matrix ή ποιες άλλες ταινίες. Είδα εδώ, ας πούμε, το Doctor Strange. Οκ, πέρασε η ώρα, βγήκε, το ξέχασε την επόμενη στιγμή.
Είδα το Guardians of the Galaxy το 2, το ευχαριστήθηκα και αυτά. Δεν είναι κάποια επιβαρύνω τη θέση μου. Όχι, ασταματήσω. Παιδιά, δεν καταλάβατε νομίζω το σκεπτικό του Νικόλα. Αν μου επιτρέπει να τον ερμηνεύσω, δεν συγκρίνει το Lord of the Rings με το Marvel Cinematic Universe. Ακριβώς. Αν πέρασε αυτό από τα λεγόμενα, είναι πολύ λάθος. Αυτό που λέει είναι τι αφήνει το μεγάλο hit, το box office hit της εποχής μας, τι μπορεί, ακριβώς, τι μπορεί να αφήσει σαν παρακαταθήκη, όπως είχε κάνει το Star Wars κάποτε, τα Indiana και Jones. Και αν θα αντέξουν το στίχημα του χρόνου, το πέρασμα του χρόνου. Αυτό λέει. Το Lord of the Rings ακόμα μιλάει ο κόσμος, ήταν μια εκπληκτική παραγωγή. Για το Matrix ακόμα μιλάμε, για το Jurassic Park, για το Predator, για πόσες ταινίες. Μπορεί να κάνουν κάτι πολύ διαφορετικό, Νικόλα. Αυτό μπορεί να κάνουν κάτι πολύ διαφορετικό, ότι επειδή είναι αυτή η μεγάλη ποσότητα, δημιουργούν μέσω της ποσότητας, σαν γεγονός, σαν κινηματογραφικό γεγονός, σαν pop culture γεγονός. Αυτό ακριβώς λέω όμως. Για μια δεκαετία θα έχουμε αυτό. Ας μην είναι όλες αριστουργήματα, όπως είπε ένα παιδί, όπως τα κόμικα, αλλά είναι συγκλονιστικά, αλλά είναι μέτρια. Αλλά δημιουργούν αυτό το πράγμα ότι υπήρχε από το 2010 μέχρι το 2020 κάναμε 30 ταινίες Marvel που λέει ο λόγος. Μα αυτό είναι το θέμα όμως. Μετά από χρόνια θα θυμόμαστε τις ταινίες ή ένα αφηρημένο πράγμα σε φάση Marvel Cinematic Universe. Το οποίο δεν θα έχει τέλος και τόσο μεγάλη αξία, γιατί απλά θα μιλάμε για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που πήγε πάρα πολύ καλά. Και όχι για ταινίες που πραγματικά δώσανε κάτι. Δεν ξέρω, απλά σκέψεις κάνω. Τώρα γούστα του καθενός είναι, παιδιά. Δεν θέλω να προκαλέσω κανένα. Απλά λέω εμένα πώς μου φαίνονται αυτές τις ταινίες. Τις οποίες και πάλι λέω ότι τις βλέπω στο κινηματογράφο, αλλά διαφορετικά πράγματα σου αφήνουν κάθε ταινία και διαφορετική εντύπωση σου προκαλεί κάθε ταινία. Άλλη ταινία ακριβώς μπορείς να τη δεις και να σου μείνει κάτι και άλλη απλά να τη δεις, να περάσεις καλά, σαν μια χαζοκομωδία ας πούμε και να πεις okay, την είδα. Μήπως θα μπορούσα να το βάλεις σε μια αναλογία, ρε Νικόλα, με τύπου James Bond, πάλι μένω στην ποσότητα, γιατί είναι ο όγκος, δεν μπορούμε να το βάλουμε απέναντι σε μια τριλογία, υπάρχει ένα μπαμ από τη μία που κάνει το Matrix, που κάνει το Lord of the Rings, που έκανε πιστεύω το πρώτο Iron Man ή το πρώτο ή και τα δύο, το δεύτερο μάλλον. Επίσης, παιδιά, να μου επιτρέψεις, συγγνώμη Νίκο, σε συμπληρώνω, επειδή τα ξαναείδα πρόσφατα, παραβλέπουμε, επειδή είχαν περάσει λίγο στη σκιά των Lord of the Rings, τα Harry Potter, παιδιά, από τα τελευταία 3-4 που είναι τα παιδιά μεγαλύτερα και λίγο πιο σοβαρές οι ταινίες, δηλαδή λίγο πιο mature το τέτοιο, είναι πολύ καλές ταινίες, πολύ καλές παραγωγές. Προσεγμένες δηλαδή τα πάντα σε αυτές τις ταινίες, δηλαδή, και αυτές έχουν μείνει ως πολύ καλή παρακαταθήκη του αυτού του κινηματογράφου, έτσι, της εποχής αυτού του κινηματογράφου. Αλλά Γιώργο, υπάρχει πρώτη ύλη πάντα στα Harry Potter, χωρίς να τα έχω διαβάσει, όσο έχουν δοσμένο το σενάριο έτοιμο, κατάλαβε, δηλαδή υπάρχει ήδη κάτι πολύ επιτυχημένο από πίσω, είναι πιο ένα κόμικ με ένα βιβλίο, είναι λίγο όχι πιο εύκολο, πλούτος, έτοιμος να τον εκμεταλλευτείς με τη μία, ενώ πως θα χωρέσεις χρόνια κόμικ σε ταινίες. Ξέρω, μου φαίνεται λίγο πιο δύσκολο. Υπήρχε μια πιο εύκολη φόρμα, ίσως. Μια φόρμα. Οπότε, επειδή ακολουθήσαν πιστά κάθε ταινία βιβλίο-βιβλίο πήγε. Οπότε ίσως σαν πορεία να ήταν πιο εύκολο σε πολλά εισαγωγικά να επιτευχθεί αυτό. Αυτό που λέει ο Νικόλας, νομίζω εν ολίγης, αν μπορούμε να το συμπτύξουμε σε μια φράση, είναι ότι το Marvel Cinematic Universe σηκώνει αυτή τη στιγμή στις πλάτες του το βάρος του μεγάλου box office hit που σήκωσαν ιστορικά franchise στο παρελθόν και άντεξαν στο χρόνο. Δηλαδή τώρα. Ντάφαλτα, εσύ πρόσεξε, γιατί εσύ εκτίθεσαι τώρα. Που γράφεις. Έλα, ωραία. Λοιπόν, ναι. Έτσι, αυτό έχει το πάει το σχόλιο αυτό τώρα με το ότι ο καθένας έχει δει ξεχωριστά γούστα. Έτσι. Ναι. Κόζα GR, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό το έχω ακούσει. Εγώ τα βιβλία δυστυχώς δεν τα έχω διαβάσει τα Harry Potter. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, αλλά όντως πολλοί το λένε που ασχολούνται με Harry, ότι είναι συμπτυγμένες. Παρόλα αυτά, όπως έλεγα προηγουμένως για το Dark Tower, βιασμός των βιβλίων υποθέτω ότι έγινε στο Dark Tower, αλλά ήταν και πολύ κακή ταινία, έτσι, δηλαδή ανγότσα απλό, όχι κακή ταινία, ενώ τα Harry Potter έχουν αντέξει το χρόνο, είναι καλές ταινίες.
Ναι, και δεν πρέπει να είναι ανάγκη κάθε ταινία να είναι λέξη προ λέξη το σενάριο του βιβλίου. Το θέμα είναι γιατί να γίνει τα Lord of the Rings. Όπως και τα... Ακριβώς. Ναι, τα Lord of the Rings έχουν. Και έχουμε δύο παραδείγματα. Έτσι. Το Lord of the Rings που παραποιήσανε στοιχεία, αλλά ήταν μια χαρά ταινία γιατί είχαν συνοχή, είχαν συνέχεια, είχαν ποιότητα σε διαλόγου, μάχε, γενικά σε όλα. Και απ' την άλλη έχουμε το Hobbit που άλλαξε πράγματα και τα άλλαξε προ το χειρότερο. Ναι, σωστό. Οπότε μπορούν ταινίες να βγουν και να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο παράλληλα με το βιβλίο και να είναι καλές. Δεν χρειάζεται με το στανιό να πάμε να δούμε. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι όταν είχε βγει το Two Towers, γιατί ξεχνάμε και μέσα στα χρόνια έτσι τα κάνουμε λίγο ιδανικά στο μυαλό μας, είχε φάει το κράξιμο ο Peter Jackson και η ταινία αυτή, έτσι. Έβγαινε, μετά έλεξε. Δεν είπα βιασμό, ογκόληθε. Ο βιασμός δεν είπα για τα Harry Potter. Εγώ. Αυτό ακούστηκε. Είπα για τον Dark Tower. Το Dark Tower. Το Dark Tower είπα ότι ήταν βιασμός των βιβλίων. Όχι, όχι, ογκόληθε. Νομίζω σχολίασε πάνω στο θέμα. Δεν σχολίασε το δικό σου. Δεν έκανε αυτό που είπε. Okay, επειδή χρησιμοποίησα τη λέξη γι' αυτό, λέω. Μήπως φάνηκε ότι είπα αυτό. Ναι. Για πες την κλήρωση. Ναι, θα κάνουμε το. Θα κάνουμε μπαμ, μπαμ. Θα κάνουμε την κλήρωση τώρα, παιδιά. Σε δύο λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση και κλείνουμε κιόλας. Ναι. Έτοιμος με το δάχτυλο είμαι. Εγώ θα κλείσω το μικρόφωνο δύο λεπτά να κάνω μια κληροσούλα στα γρήγορα σε ένα randomizer για τα παιδιά να πάρουν τα. Έτσι. Ναι. Υπάρχει. Λοιπόν, το πρώτο Lord of the Rings. Μα πώς. Μα γιατί. Δες να τα Χριστούγεννα, κάνε μια μέρα που είσαι ρεπού, ξέρω εγώ από τη δουλειά, αν έχεις οτιδήποτε, δες τα όλα από την αρχή. Τα extended, όπως είναι, τα extended. Ξεκίνα το πρωί και φύγε το βράδυ σηκώ. Ούτε το βράδυ, την επόμενη μέρα το πρωί σηκώ. Δύο μέρες θέλει, δεν προλαβαίνεις. Δεν τα έχω κάνει ακόμα μαραθώνιο. Δεν έχεις κάνει, έχω κάνει δύο μαραθώνιο Lord of the Rings. Είχα κάνει τις δύο πρώτες ταινίες πριν τότε τρίτη, βασικά, αλλά όχι όλη την τριλογία μαζί. Όπως και στα Matrix. Είχαμε δει τις δύο πρώτες και τα άνιμε και μετά πήγαμε και φάγαμε. Μήπως το τρίτο. Τι γλαρό σου πα. Τι γλαρό. Πω, πω, πω. Λοιπόν, νικητές διαγωνισμού. Ο Γκόλιθος παίρνει το Alan Wake και ο Γιάννης, ο Zero, παίρνει το Game Pass. Στείλτε μου PM αγόρια να σας στείλω, να κάνω copy-paste τους κωδικούς, να σας το στείλω. Βιασμός είναι το Street Fighter, όσο καλός και εδώ Van Damme και καλή. Το Street Fighter ήταν ταινιάρα, δεν θέλω τέτοια σχόλια. Και είχαν βγάλει και παιχνίδι μετά που βασιζόταν στην ταινία. Street Fighter The Movie, δηλαδή. The Movie, The Game, σαν το Lego που κάνει ο Λιάπης προάλλες. Και το Mortal Kombat ήταν έπος, με τρανς σχέση εκεί πέρα να παίζουν από πίσω. Το τραγούδι έχει μείνει πάντως. Το τραγούδι ήταν έπος, έπος. Έπαιζε συνέχεια. Ραούλ Τζούλια, η τελευταία ταινία ενός πολύ καλού ηθοποιού, ρε παιδιά, κατά τα άλλα. Ναι, δηλαδή. Κύκνιο άσμα. Λοιπόν, ο Νικόλας χάνεται. Παιδιά, να κλείσουμε μήπως γιατί. Ναι, μήπως να κλείσουμε γιατί αρχίζω και ακούω διακοπές. Επαναλαμβάνω ότι το μόντεμ που βγαίνουμε σήμερα, παιδιά, είναι στα όρια του να λειτουργεί. Πειραματικό. Ναι, είναι πειραματική τεχνολογία. Είναι πειραματική τεχνολογία. Από το μέλλον. Διαστημική μας την έδωσε ο Θάνος. Ο Θάνος. Μας κλείνει την εκπομπή ο Μοντεμέιτορ. Ναι, ναι, να κλείσουμε γιατί είναι κρίμα να κόπουμε από το μα πήγε που πήγε η έναρξη λίγο σαν μελάτα. Πώς είχα γράψει, αυτό είναι και quiz καλό, πώς είναι το μόντεμ στα ελληνικά. Διαπομπό διαμορφωτής. Διαπό διαμορφωτής. Ναι. Διαπό διαμορφωτής. Κάτσε το γράψω γιατί είναι λίγο γλωσσοδέκτη. Διαπό διαμορφωτής. Ναι. Έτσι. Από το modulate και demodulate. Κατάλαβε στο αγγλικό. Το modem είναι σύνθετη λέξη. Μάλιστα. TK, σου έστειλα μήνυμα στο chat. Μήνυμα, σου απάντησα στο chat. Στείλε μου ένα mail. Θα το φτιάξω αύριο το πρωί. Γιατί γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Να το δούμε. Γεια σου, Κόζα GR8 που ήρθες πρώτη φορά. Μας έμαθε το παιδί από το YouTube λέει και ήρθε στο live. Ευχαριστούμε για την παρέα, φίλε. Να είσαι καλά.
Άρα για τον μπαν σου λέει ο Λουίτζι ότι και καλά έχει φάει μπαν, δεν μπορώ να κάνω login τώρα. Και καλά τον μπαν, τον μπανάρα μου είδε γι' αυτό ότι δεν έχει δει τα. Και εγώ αγχώθηκα τώρα να του φτιάξω το account. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Λουίτζι, τώρα κάνε βραδιά το επόμενο Σαββατοκύριακο, όποτε θες, μην τέτοιο. Και το είδατε τώρα και στο στρατό, στρατό δεν βλέπεις τίποτα. Δεν προλαβαίνεις. Ό,τι, ναι, δεν προλαβαίνω. Με το που βγουν τα γράμματα, ακούγεται τροχαλιστό. αυτό που λέει ο Greyfox είναι ωραίο τώρα. Θα πάω αύριο, Γιάννη, θα πάω αύριο ναι. στο μαγαζί με το modem, με την εγγύηση, αν είναι ακόμα εγγύηση, ισχύει. Και θα τη πω τη κοπέλα εκεί, γεια σας, ο διαποδιαμορφωτής μου χάλασε. Ξέρεις πώς θα σε κοιτάει έτσι. Θα πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, ελάτε. Σεξουαλική, σεξουαλική παρενόχληση. Ένας ανώμαλος. Θέλει να μου κάνει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Θέλει να μου δείξει το διαποδιαμορφωτή του. Να σας δείξω το διαποδιαμορφωτή μου, κάτι έχει πάθει. Να πας με κακή καμπαρντίνα και να το έχεις από μέσα. Γιατί βρίζετε κύριε, λέω. Λοιπόν, εντάξει, τη βγάλαμε την εκπομπή. Κουτσά στραβά, τη βγάλαμε. Άντε, γεια. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, Κωστή. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα. Sorry για την ταλαιπωρία. Αρχίσαμε αντί για 9, 10 παρατέταρτο. Τέλος πάντων, καταφέραμε να βγάλουμε την εκπομπή. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα ξανά webcast, αλλά μην ξεχάσετε αύριο, Τρίτη δηλαδή, 5 του μήνα, το άρθρο που θα βγει στο Game Over θα περιλαμβάνει ένα μεγάλο διαγωνισμό και θα σας ενδιαφέρει και ο διαγωνισμός και το περιεχόμενο του άρθρου, εννοείται. Οπότε, ελάτε, θα δείτε ωραία πράγματα. Το router να είναι σύσκολες, ένα TP-Link έχω, το οποίο είχα δώσει και πολλά λεφτά, ρε εσύ, Luigi Gamma, το και πήγε... Να σου πω κάτι, τώρα δεν είναι και καιρός να δώσεις λεφτά, γιατί άμα βάλεις VDSL ακριβώς. Πρέπει να πάρεις καινούριο, κατάλαβες. Ακριβώς, ακριβώς, οπότε δεν είναι, ναι, δεν είναι. Ναι. Οπότε κράτα το πειραματικό, να βγάλει φλόγες. Και το θέμα είναι ότι επειδή πάνε και τη τηλεφωνία μετά σε VoIP, περιπλέκεται λίγο η κατάσταση και... Ναι, ναι, δεν, όχι, τώρα δεν ξαναγοράζω άλλο, αν πάρω θα πάρω κάτι πολύ φτηνό ή θα κοιτάξω να δω αν φτιάχνεται αυτό, έτσι, αν είναι στην εγγύηση δηλαδή. Πάρα από τον πάροχο, πες ότι κάει κανείς θέλεις, πρέπει να σου το αλλάξει τη στιγμή που είσαι συνδρομητής. Ναι, ναι. Υπομονή για Fiber, ναι ρε Κοζά. Ναι. Αυτό λέγαμε στην αρχή, έρχονται οι Fiber τώρα. Λεφτά για διαφημίσεις ρίχνουν, ναι, λεφτά για να κάνουν υποδομές δεν ρίχνουν. Να τις βάλουν πραγματικά τις Fiber που διαφημίζουν δηλαδή. Δεν... Λοιπόν, Γιάννης, Νίκος και Νικόλα στην παρέα σήμερα. Ευχαριστούμε παιδιά που καθίσατε στην παρεούλα μας. Θα τα πούμε λίγα συντόμως με πολλά. Καλό βράδυ, φιλιά. Φιλιά, καλό βράδυ.